Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλώς τους. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 4 λεπτά μετά τις 7. Πώς είστε, τι μου κάνετε? Περιμένουμε να μας τα πείτε όλα στο Viber, φυσικά, στο νούμερό μας, το 698-104-104-6. Σήμερα που είναι Τετάρτη. Είναι Τετάρτη, δύο του μηνός, ναι. Δεν είναι ένα μικρό ξενέρωμα τώρα που ξυπνάμε και έχει πια ξημερώσει, ρε παιδί μου, όταν φτάνουμε. Είναι. Λίγο το βράδυ, ή εμείς έχουμε λίγο σκοτάδι μέσα μας. Ή ότι, ρε παιδί μου, νιώθουμε ότι κάπως κρυβόμαστε, ότι κάπως δεν μας παίρνουν χαμπάρι. Κάτι, ναι, είχε μια καβάντζα. Ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η μέρα και έχουμε εμείς. Ναι, ξεκινάμε πιο νωρίς εμείς και έτσι όταν θα τελειώσουμε θα έχουμε μέρα μπροστά μας. Που δεν ισχύει, βέβαια, πίπες. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, φταίει η αλλαγή της ώρας, ρε παιδιά, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση πια. Έχει κίνηση. Γιατί στην Κηφισία, ναι, που κατεβαίνουμε. Μήπως όταν τα νύχτα δεν τα βλέπεις τα μάξια. Και τώρα που είναι η μέρα τα βλέπεις. Παιδιά, τι είδα τώρα που ερχόμουν και σε πολυσύχναστο δρόμο, δηλαδή στην Ερυθρέα. Μία Αλεπού, να με το συμπάθειο. Ναι, εσείς εκεί στα βόρεια. Αλεπού. Καλέ όμως, εντάξει, να δεις πάνω στο βουνό, το καταλαβαίνω. Αλεπού τώρα και παίρνει και το δρόμο, κάνει ένα φστ και μπήκε μέσα σε ένα σπίτι. Σε ποια περιοχή? Στην Ερυθρέα, παιδί μου. Πυκνοκατοικημένη περιοχή. Μπήκε η Αλεπού. Σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι. Λέω, φαντάζομαι τώρα αυτοί οι άνθρωποι που θα σηκωθούν να πάνε στη δουλειά τους. Μπορεί να είναι αλεπουδιάρα, γι' αυτό το λέω. Και θα δουν ξαφνικά την Αλεπού στο κήπο τους. Είναι αλεπουδιάρη, να πούμε. Γίνανε πάντως και τα βόρεια προάστια ζούγκλα πια. Ναι, δεν παλεύεται. Λοιπόν, είναι αλεπουδιάρα η Αλεπού. Εσείς τι περίεργο είδατε τώρα το πρωί, παιδιά? Είδατε τίποτα περίεργο τώρα που ξυπνήσατε? Τίποτα απολύτως δεν είδα. Τίποτα κι εγώ περίεργο. Τίποτα περίεργο. Όλα κανονικά. Εγώ ήμουν περίεργος σήμερα το πρωί που ξαναξύπνησα, ενώ δεν έπρεπε κάποια στιγμή να μείνω στο κρεβάτι. Λοιπόν, αυτό. Το 2-4 παίξα από το σύντομο που τα λέω. Αλλά που διάλεγε. Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που διάλεγε. Είναι που διάλεγε. Τα παίρνει τα λεφτά. Τα παίρνει. Έχει γίνει μεγάλη αλεπού εδώ. Αυτό είναι. Λοιπόν, μάπες μου, πάμε λίγο να σκουμποθούμε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Ξεκινήστε να ζητάτε παραγγελίες, ό,τι θέλετε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Εντάξει, έχουμε το τραγούδι της ημέρας που διάλεξε η Ιωάννα. Κάποια στιγμή πιο μετά. Τα 60 δεν τα έχουμε εξαντλήσει. Τα αγγλικά 60. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε αγγλικά. Δεν εξαντλούνται αυτά με τίποτα. Συγγνώμη, θες τραγούδι ημέρα στο δικό μου ή του Βασίλη? Χωρίς να ξέρεις ποιο είναι, πες μου. Μπράβο, ναι. Θες το καλάθι 1 ή το καλάθι 2? Κάτι άκουσα εσένα. Εσένα κάτι άκουσα. Ναι. Να πω. Το Βασίλη. Το δικό σου θα πω. Το Βασίλη το φοβάμαι. Το φοβάσαι ακόμα. Το φοβάμαι ακόμα. Θα μου βάλει τίποτα σκορπιό, να πούμε Μυκονός και τέτοια. Λοιπόν, ναι, ήθελα λίγο να τραγούδια, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε. Λίγο μπαλάντες, λίγο blues. Όταν στα 90s. Τώρα είμαι boomer εγώ. Εσύ δεν τα έχεις εσύ, ρε Βασίλη. Τι να κάνω. Ο Βασίλης Βλάχος, παιδιά, είναι στην παρέα μας. Ο οποίος είναι. Δεν είσαι zoomer. Όχι, εγώ είμαι millennial. Είναι millennial. Ένας κανονικός millennial στην παρέα μας. Ο οποίος είναι και λίγο τσαπουκάς, έχει και λίγο το τσαγανό του. Θα το γνωρίσετε σιγά-σιγά. Είναι συνεργάτης μας χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι συνεργάτης μας, ρε? Τέταρτη χρονιά, ρε παιδιά. Τέταρτη χρονιά πλήρωτος. Φανταστικό, μπράβο, Βασίλη. Φανταστικό ρεκόρ. Λοιπόν, η ώρα λέει είναι δίπλα μου στην συμπαράσταση και συνοδοιπόρος, Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιοφωνό. Η εκπομπή που συνεχίζει να μην ξέρει τι θα μας ξημερώσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Γιατί σιγά σιγά έρχεστε, αυτό που λέει και η Ιωάννα, ξυπνάτε, μπαίνετε στην παρέα μας. Είναι αυτός ο ραδιοφωνικός τόπος, το ραδιοφωνικό στέκι, ο ραδιοφωνικός καφενές που έρχεστε και μας λέτε πώς ξυπνήσατε. Δεν μας ενδιαφέρει να μας φτιάξετε τη διάθεση. Θέλουμε να μην σας ενδιαφέρει να σας φτιάξουμε κι εμείς τη δική σας. Εμείς αυτό που προσδοκούμε είναι να είστε όπως πραγματικά θέλετε, όπως γουστάρετε και όπως ξυπνήσατε. Στο τέλος θα δείτε ότι ό,τι και αν σας προβληματίζει θα καταλήξει να είναι το αντικείμενο, να είναι ο λόγος που χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα σας λοιπόν από το Mappe Show, την κατρακύλα που ξεκινά αυτή τη στιγμή. Να σας πω για την προσφορά. Να ξεκινήσουμε μία προσφορά. Να, ένας ωραίος τρόπος να ξυπνάς. Ένα συν ένα δώρο στα οικιακά φίλτρα από Rainbow Waters. Η εταιρεία είναι η καλύτερη που υπάρχει. Είναι leader στα φίλτρα. Έχει την αιχμή της τεχνολογίας στο καθάρισμα του νερού. Στο φιλτράρισμα του νερού, για να το πούμε καλύτερα. Γιατί είναι στην οικογένειά σου, γιατί είναι στο σπίτι σου. Γιατί καταναλώνεις νερό διαρκώς και πρέπει να βάζεις στον οργανισμό σου κάτι καθαρό. Κάτι που να είναι έστω όχι καθαρισμένο, φιλτραρισμένο. Δεν χωρούν εδώ ημίμετρα. Ευχαριστώ, ρε Βασίλη, ημίμετρα. Είναι τελεία. Δηλαδή πρέπει να γίνει χωρίς να το πολύ συζητάμε. Να συγκρατηθεί η σκουριά, η βρωμιά, έχει αμίαντο, έχει χλώριο.
Μέσα από πολλαπλά στάδια φίλτρανση, λοιπόν, Rainbow Waters, ένα είναι ένα δώρο στα οικιακά φίλτρα στο 801-11-34-34-34 ή 210-8488. Είναι λοιπόν Τετάρτη 2 Νοεμβρίου σήμερα. Λέμε χρόνια πολλά στον Ακίνδυνο, στην Ακίνδυνη. Έλα, ρε, το θυμάστε τον Ακίνδυνο, Γκίκα. Ναι! Ποιο ήταν ο κίνδυνο? Μιλένια. Αυτό που σα είπα. Ήταν η πιο σημαντική μου... η πιο σημαντική μου προσφορά αυτή στη σημερινή εκπομπή είναι ότι από πολύ νωρίς όρισα τον Βασίλειο ως Μιλένια. Για να ξέρει και ο κόσμος τι τον περιμένει. Ακίνδυνος Γκίκα ήταν εμείς που βλέπουμε παιδικά. Αυτό έλεγα. Συγγνώμη, και στο κείμενό μου. Παιδιά, μπείτε στο youfly.com. Βγήκε σήμερα. Τώρα, μόλις αυτή τη στιγμή το reminders. Μπείτε να το διαβάσετε, να μου πείτε τη γνώμη σας. Έλεγα λοιπόν ότι. Ρε, παιδί μου, δεν υπάρχει μια παιδική εκπομπή. Αυτά που σου λέω, Ακίνδυνος Γκίκας, έλεγε στο τέλος. Μεταγλώτηση, Ακίνδυνος Γκίκας. Πώς σε πολλές ταινίες έλεγε. Σπύρος Μπιμπίλας. Και Σπύρος Μπιμπίλας. Ναι, έλεγε πολλούς. Νατάσα Σιρεγγέλ. Αυτό πήγα να πω. Αυτό ήταν στις ταινίες ο υποτιτλισμός. Ναι. Έλεγε, Νατάσα Σιρεγγέλα. Κυρίως το Στάρ ήτανε. Ακριβώς. Ακίνδυνος Γκίκας ήτανε εμβληματική μορφή στη μεταγλώτηση. Ήτανε πρώτο δεύτερο όνομα. Και ξέρεις ποιος άλλος έχει κάνει μεταγλώτηση? Ο... πώς τον λένε που ήταν στο Ρετυρέ, το κόλλησα τώρα. Α, ο Φίβος. Ο Φίβος, ναι. Πώς τον λένε τώρα, κόλλησα. Έλα, στην Παναγία τόσο και... Ο κύριος, όχι, δεν είναι ο Κωστής. Ναι, Τάσος Κωστής. Τάσος Κωστής, ναι. Όπως επίσης, εχθές, και απλά επειδή εκείνη την ώρα ήμουνα... Τραγουδούσαμε, ρε παιδί μου, δεν είναι κόλλαγε να το πω. Ο ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή, που είχε παίξει και στο Καφέ της Χαράς... Έκανε πολλές μεταγλωτήσεις. Πολλές, έκανε τον... ο Ηλίας Ζερβός, mm-hmm. έφυγε σε ηλικία 65 ετών. Πέρα από το ότι τον είχαμε αγαπήσει μέσα από τις σειρές στις οποίες συμμετείχε, είδα ότι είχε συμμετάσχει και σε πολλές αγαπημένες μεταγλωτήσεις. Ήταν ο Μέγκατρον στο... Ο Μέγκατρον στους Transformers και στους Thundercats ήταν ο Πάνθρο. Είναι πολύ χαρακτηριστική η φωνή του. Πολύ χαρακτηριστική. Μια μπάσα φωνή, αν την ακούσετε, θα την θυμηθείτε. Μάλιστα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έχει τα μικρόφωνα... άλλες γιορτές, καλέ. Ναι, περίμενε, δεν σε έχω διακόψει να το πω για να ξεκινήσουν να στέλνουν. Mm-hmm. Τα μικρόφωνα στη δική σας κατεύθυνση, ελάτε, μπουκάρετε, μάπες. Επίσης λέμε χρόνια πολλά στον ανεμπόδιστο και στην ανεμπόδιστη. Μπράβο. Έλα, Παναγία μου. Ωραία. Ελπιδοφόρος, ελπιδοφόρα, ο Πήγασος και η Πηγασία. Μα Πήγασος υπάρχει όνομα, ο Άλογο δεν ήταν αυτό? Ο Πήγασος. Ναι, Άλογο και έτσι μυθολογικό. Γιατί υπάρχει ο ανεμπόδιστος και η ανεμπόδιστη? Βέβαια. Ξέρεις εσύ κανένα βασίλειο? Έχω φίλους εγώ ανεμπόδιστο. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Δεν τους σταματάει τίποτα. Τους λένε και έτσι? Όχι, όχι. Τους χαρακτηρίζουμε απλά. Διεθνής ημέρα για τον τερματισμό της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων. Το έχεις εκεί? Τώρα, ναι. Πρέπει να είναι πρόσφατο. Θέλω να... μακάρι να εφαρμοστεί κιόλας. Ορίστε. Κάτι θες να πεις? Όχι, όχι, τίποτα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει, ας πούμε, τέτοια μέρα. Ναι. Μάλλον σίγουρα. Ναι. Πρόσφατο είναι. Πρόσφατο, μετά από τα πρόσφατα γεγονότα και τις δολοφονίες των δημοσιογράφων. Με προεξέχουσα εκείνη του. Του Γιώργου. Όχι, ρε. Και του Κασόκη. Σε διεθνές επίπεδο. Αλλά και του Γιώργου Καραϊβάζ. 1789, σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, εθνικοποιείται η περιουσία της Εκκλησίας στη Γαλλία. Στη Γαλλία, λοιπόν, η Εκκλησία. Στη Γαλλία, έτσι. Στη Γαλλία, γιατί μεγάλα, στην Ελλάδα είναι. Σας έχει, η Εκκλησία σας έχει μαράνει. Ναι. Όλα τα πράγματα εδώ πέρα γίνεται ένας χαμός, δηλαδή στον κόσμο. Η Εκκλησία είναι το. Ακόμη σας τσούζει η Εκκλησία. Μήπως αυτό σημαίνει ότι έχει μπει ο πονηρός? Βλέπεις πολύ μαύρο ρόδο. Βλέπω μαύρο ρόδο, ναι. Της έστειλα στην. Στην ηθοποιό. Στην Ναταλία. Στην Ελισάβετ, ναι, που κάνει την. Αχ, πώς τη λένε, Θεοδόρου. Ναταλία δεν λέγεται? Όχι. Κάτσε, ρε παιδί μου, ναι, τώρα. Τι έχουμε μάθει σήμερα? Μα μας βάζεις πρωί-πρωί, ρε παιδί μου, την τζίπλα στο μάτι. Πολλά φιλιά, ρε παιδί μου, σε αυτό το σύρρα της λέω. Ο Θεός θα μας κάψει, ο Θεός. Χαχά, και μου στείλε κάτι emoji. Λέω, ωραία, μάμισες πάλι. Η κοπέλα έχει σχέση. Το ξέρω, το ξέρω. 8 χρόνια. Το ξέρω, 8 χρόνια. Μα πού πας και εσύ, ρε παιδάκι? Δεν πήγα, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα αστιακί και μάλιστα άθλιο έστειλε. Σαν σήμερα το 1982, παιδιά, εφαρμόζεται για πρώτη φορά ο δακτήλιος στην Αθήνα. Ενώ σαν σήμερα το 1991 ενθρονίστηκε ο νέος Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος, ο πρώτος. Συγγνώμη, το δακτήλιο το ξέρατε ότι τον αντιγράψαμε από Παρίσι? Άντε. Βεβαίως. Μπράβο μας. Βεβαίως. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Οδυσσέας Ελίτης το 1911. Και ο Βασίλης Λεβέντης το 1951. Α, χρόνια πολλά. Ναι, εσένα χρόνια πολλά. Εσάς σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2008. Πραγματικά από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στο ελληνικό, παλιό ελληνικό, στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ο Σταύρος Ξενίδης. Με αυτή τη χαρακτηριστική φωνή.
Άντε καλέ. Ξέρεις το Σταύρο. Ναι, 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 το Σταύρο ξενή. Σαν σήμερα το 2008 έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος. Σαν σήμερα, παιδιά, να σας πω ότι ξεκινάει και αυτό με το καλάθι της νοικοκυράς που εγώ καθόλου δεν το έχω καταλάβει. Λάθος το λες. Νοικοκυριού. Μπράβο. Έτσι. Και αν ήταν κάποιος τώρα της κυβέρνησης εδώ που δεν. Τραβήξτε το αυτή. Ο σεξισμούλης της ημέρας. Ο κάζος σεξισμούλης της ημέρας, παιδιά, πρέπει να το δείτε αυτό. Αν ξεφύγει από οποιοδήποτε δημοσιογράφο που φιλοξενεί κυβερνητικό. Αυτή η ατάκα που είπε τώρα μόλις η Ιωάννα, το πρώτο πράγμα, το πρώτο του μέλημα, γιατί πρέπει να του έχουν τραβήξει τα αυτή, ότι πρέπει να του έχουν μπριφάρει, ρε παιδί μου, το λεγόμενο non-paper. Να ξέρετε, το non-paper είναι η πληροφόρηση από τα ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης στους από κάτω, όταν θα πηγαίνετε παράξω σε εκπομπές και θα μιλάτε, τι θα λέτε. Τα βασικά points, τα βασικά bullets, τα βασικά σημεία. Το πρώτο λοιπόν πρέπει να είναι αυτό. Όταν θα σας λένε καλάθι της νοικοκυράς, θα λέτε καλάθι του νοικοκυριού. Γιατί πια το σπίτι μπορεί να το τρέχει και ένας άντρας, μια γυναίκα, μια μονογονεϊκή οικογένεια κτλ. Κτλ. Μην μπούμε στα τρυπάκια του σεξισμού. Πού να ήταν ο Κακομοίρης, ποιος το είχε πει για πολιτικός πλήν να γεμίσει το καλάθι της νοικοκυρούλας. Πω. Καλά, να τον είχαν φάει σήμερα. Ο Κύρκος ήταν, νομίζω. Που ο Τάκης Μπουγιουκλάκης που πήγε στις Λαϊκές και του πέταγαν τα καφάκια του ανθρώπου. Τέλος πάντων. Το θυμάστε αυτά. Πώς δεν τα θυμόμαστε. Τα άκουγε η μάνα μου και ο πατέρας μου. Εν Αθήνες, κυρίες και κύριοι. Κανάλι 29. Ήταν το. Πώς λεγόταν. Έπαιζε στο σπίτι του παππού μου και της γιαγιάς μου όλη μέρα. Συνέχεια. Και το βράδυ Μιχάλης Γαργαλάκος. Και ο Πασβαντίδης. Χάρης Πασβαντίδης. Ο Χάρης Πασβαντίδης, ο οποίος είχε γράψει το βιβλίο Ο Εφιάλτης. Ο Εφιάλτης για το Μητσοτάκι. Και είχε πάει η γιαγιά μου και το πήρε. Και το αγόρασε. Και επίσης το βράδυ είχε. Και τώρα ξεκινά η εκπομπή λόγου με το δημοσιογράφο Μιχάλη Γαργαλάκο. Και το πρωί ήταν το. Πώς λεγόταν, έργα μότο. Με τον Μπουγιουκλάκη και τη γυναίκα του. Και ήταν και ο Τράγκας μετά. Μετά ήταν νομίζω στις 10 και 8 με 7 με 10. Τι έχουμε παρακολουθήσει, ρε παιδί μου, στις τηλεοράσεις των παππούδων. Το ραδιόφωνο τότε ήταν αναπόσπαστο μέρος της ζωής των ανθρώπων. Και το βράδυ ακούγανε. Βέβαια, όλη μέρα ήταν. Τώρα είναι το TikTok και το YouTube. Δεν το λέω υποτιμητικά, έτσι. Όχι, αλλάζουν εποχές. Λοιπόν, πάμε για το τραγούδι της ημέρας και επιστρέφουμε. 6-9-8. Έκανα το μπουζοκάκι, παιδιά, για να μπορέσω να το φέρω. Τώρα, σε ποια σχολή ραδιοφώνου διδάσκεται αυτό, για να καταλάβετε γιατί αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Όμως είναι η καλύτερη παρέα. Έχουμε όμως τους καλύτερους τους ακροατές, τους μάπες μας, τους αγαπημένους. Γι' αυτό και αυτή είναι η κινητήριος δύναμη, εσείς δηλαδή, όλοι εσείς που θα περάσετε το μάπες στην επόμενη εποχή, όπως έχει γίνει άλλες δύο φορές στο παρελθόν, τα τελευταία 16 χρόνια που είμαστε στον αέρα. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα. Σωμανόλη, α πούμε, λέει καλημέρα. Η μέρα γενεθλίων Νότης Φαγιανάκη και Βασίλη Καρά. Σήμερα και εσείς βάζετε μαρούν σήμερα γενέθλια. Αφού δεν είδαμε σαν σήμερα πριν τέτοια ποιοι γεννηθήκανε. Σήμερα γενέθλια, εσύ που τα ξέρεις, ο Βασίλης Καράς. Όχι, μα δεν ξέρω. Μέχρι να το τσεκάρεις να σας πω εγώ ένα σίγουρο, ότι η Ρίτα από την Αυστρία ναι έχει γενέθλια. Πείτε μου χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, αγαπημένη Ρίτα. Χρόνια πολλά στο ρητάκι μας, πιστή ακροάτρια. Α, είναι γνωστή. Βέβαια, βέβαια, εδώ και χρόνια. Καλημέρα να πούμε και στο Βαλάντι που έχει στείλει το μήνυμά του και στη Ρία, η οποία λέει το πιο περίεργο πράγμα που είδα σήμερα ήταν λέει ο τραπεζικός μου λογαριασμός. Και σήμερα αυτό χάντζα ξύπνησα. Ο φίλη μου. Παιδί μου, 12 Νοεμβρίου είναι ο Βασίλης. Σήμερα είναι ο Σοκιανάκης. Μανώλη, είσαι μάπας κανονικός, έτσι. Η πηγή παραπληροφόρησης. Να βάλουμε, τι να βάλουμε τον Νότι. Το Νότι να βάλουμε το σώμα μου. Να βάλουμε το ταβατζί. Α, εμένα μου αρέσει αυτό. Λέει, τι κατάλαβες λοιπόν. Ποιο είναι αυτό που λέει. Σαν την παπαρούνα. Η παπαρούνα. Η παπαρούνα. Η παπαρούνα. Να βάλουμε μια παπαρούνα. Βάλτε παπαρούνα. Να βάλουμε μια παπαρούνα. Λοιπόν, μάπες μου, όπως καταλάβατε, My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Και ένα πράγμα μου λείπει πριν προχωρήσω στο μάκι. Τι. Το θέμα ημέρας. Ναι, πολύ έχω στεναχωρηθεί. Είσαι ένα σκάς. Λοιπόν, καταλήξαμε εχθές. Α, να βάλουμε το θέμα που προέκυψε χθες για το αν το σεξ. Γιατί εμένα με προβλημάτισε. Με προβλημάτισε πάρα πολύ. Έχω χάσει πολύ χρόνο από τη ζωή μου και έχω χάσει πολλά ραντεβού. Και έχεις πληρώσει πολλούς λογαριασμούς. Έλα, πες τα όλα. Οι περισσότεροι δε από τους οποίους όχι τίποτα ευκαταφρόνητα ποσά. Καλά, είσαι τώρα σοβαρός. Γιατί όταν πας πρώτο ραντεβού έλεγα τι να την πάω στο Νόμπου, να πάμε στο. Κόψτο το black code. Κόψτο. Συγγνώμη, πηγαίνει τέτοια ραντεβού. Το black code έχω πάει η γόνα. Με καλοκοιτά. Ούστο από εδώ. Φύγε θα αρπάξω πέτρα. Δεν τα δικά μου τα λεφτά για κάνουμε τα λεφτά για το ρουφίξει. Νεροχίτη. Λοιπόν, ακούστε. Το τελευταίο που πήγα και θέλω να το πω τώρα, εντάξει, δεν έχουμε. Ευτυχώς δεν είμαστε και σε άλλα μαγαζιά τέλος πάντων που δεν μας άφηναν. Για να προτείνουμε και στους μάπες να πάνε κάπου γάλα. Αν θέλετε όντως να πάτε κάπου που έχετε επέτειο, που έχετε μια ιδιαίτερη στιγμή, να γιορτάσετε ρε παιδί μου το πτυχίο, κάποια καλά νέα. Ή απλώς έχετε λεφτά. Εντάξει, δεν είναι τόσο ακριβό, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο.
πολύ εκλεπτισμένες οι γεύσεις και θα δεις από το κάθισμα που θα καθίσεις, ρε παιδί μου. Το τι κρασί έχει, που θα παιδί μου, δηλαδή, είναι ιταλικό. Είναι ιταλικό. Η καρέκλα. Η καρέκλα, ρε παιδί μου, είναι, θα δεις ότι είναι φροντισμένα όλα. Είναι σε ένα minimal ιταλικό σκηνικό. Mm-hmm. Όλο αυτό. Mm-hmm. Το φαγητό όμως είναι, βλέπεις ότι οι πρώτες ύλες, ένα προς ένα τα υλικά, τα φέρνει από την Ιταλία. Γιατί είναι ο άντρας της από την Νάπολη. Α. Τα φέρνει κατευθείαν από την Ιταλία. Σπέκουα τζάλε τσορίθο. Ξέρω να μιλήσει έτσι. Να προσέξεις πώς μιλάς. Εδώ είναι οικογενειακός σταθμός. Μας ακούει ο κόσμος. Χριστιανικό. Κάνουμε χριστιανική εκπομπή. Είναι χριστιανικός. Λοιπόν. Ναι. Είναι. Δηλαδή η μπούφαλα, ας πούμε. Η μοτσαρέλα. Η μοτσαρέλα είναι αυτή που την κόβει και τρέχει και στάζει. Είναι η γρήμη. Η μουτσαρέλα, παιδιά. Στο μούτσο. Η μουτσαρέλα, να ξέρετε. Μου το έχει πει με ένα πετρετζίκι. Πρέπει να είναι απ' έξω ελαστική, σκληρή. Ελαστική, ρε παιδί μου, και μόλις την τρυπάς, μέσα να τρέχει το τυρί. Έτσι είναι, όσο πιο έτσι είναι, τόσο πιο καλή μπούφαλα είναι. Έτσι, μην την παίρνετε την ξεραμένη την μπούφαλα. Ναι, και πάτε και πληρώνετε σαν μπούφαλη, να πούμε. Τσάμπα λεφτά. Αλλά όλα. Το γκουαντσάλε που είναι το αντίστοιχο, ρε παιδί μου, μπέικον. Είναι το μπέικον, το χοντροκομμένο που είναι από το ίδιο κομμάτι, λέγεται γκουαντσάλε. Είναι μάγουλα το κομμάτι. Ακριβώς. Η παρμεζάνα. Όλα είναι και το καταλαβαίνεις. Ακόμη και τα ντοματίνια είναι τα μεσογειακά. Βέβαια, καλύτερα έχουμε εδώ, θα μπορούσε να πάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και το έχει και το πρεσβεύει, και αν κάνεις αρνητική κριτική, θα μπει και θα απαντήσει η ίδια. Είναι το κατάστημα. Θα σου πω τώρα, καταλήξω. Κάνω πάλι κατσαφάδου Νικηφόρο. Γιατί έπιασε χθες. Θα το πεις. Ναι. Είναι το Ναπουλέ. Έτσι λέγεται, στη Βάρη, και είναι το μαγαζί, θυμάστε στο MasterChef που ήταν. Πώς τη λένε. Ναι, όχι Μαργαρίτα. Η Μάγκη. Η Μάγκη. Της Μάγκη το μαγαζί. Ναι. Είναι φανταστικό. Της Μάγκη το μαγαζάκι. Θα τρελαθείτε, πρέπει όταν είναι να πάτε. Λεπουλέδηση, να πάρεις τώρα. Πού θα πεις. Νάπουλε, από την Νάπολη. 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 Απόστρωος Συγγνώμη ρε παιδιά. Απλά ήθελα να σου πω ότι αν λεγόταν Λεπουλέ θα ήταν πολύ μπροστά. Το μαγαζί μοιάζει. Γιατί τρώτε και Λεπουλέ μετά. Όσοι έχετε δει τον πρόσεξε, είναι και σε αυτό πολύ αυστηρή. Δηλαδή όταν έχει δεύτερη βάρδια, δεν μπορεί να πας ο Ελληνάρας. Αυτός τα λέω εγώ. Πάμε στις 9 και φεύγουμε εκ τη μία. Όχι, έχει πρώτη βάρδια. Καταρχάς για να κλείσει. Καταρχάς είναι το μόνο μαγαζί, το μόνο εστιατόριο που είναι κλειστό Δευτέρα και Τρίτη. Όλα τα εστιατόρια είναι συνήθως κλειστά τη Δευτέρα. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι Δευτέρα και Τρίτη. Επίσης, να καταλάβετε, ο διάκοσμος είναι. Αν έχετε δει τον Ονό, τη σκηνή, την περιβόητη που πάει ο Αλ Πατσίνο και σκοτώνει τους δολοφόνους του πατέρα του. Με τα κόκκινα τα δερμάτινα. Με τα κόκκινα. Είναι αυτό, είναι ιταλικό, με ένα βέβαια μοντέρνο έτσι, με μια μοντέρνα πινελιά. Έχει και μπουαζερί. Τι είναι μποζερί? Το ξύλο, η επένδυση στον τοίχο γύρω-γύρω. Έχει. Είναι open cuisine. Η κουζίνα είναι ανοιχτή και. Open cuisine. Είναι εξαιρετικό. Αλλά πρέπει να δοκιμάσετε πέρα από όλα αυτά. Αυτό μπορεί να το φτιάξει οποιοδήποτε. Το θέμα είναι η γεύση. Τα υλικά και η γεύση. Τι λες, παιδάκι μου, σε καλά. Εκεί πίνω πρώτο ραντεβού τη κοπέλη. Όχι, να πάω μωρή. Μόλις ομόλυσα. Πρέπει να πάτε να φάτε την αυθεντική καρμπονάρα που είναι με το αυγό. Το αυγό και την παρμεζάν. Αυγό, γκουαντσάλε, παρμεζάν. Και πεκορίνο. Πεκορίνο. Έτσι. Πεκορίνο. Έτσι. Πεκορίνο. Λοιπόν, έχει ένα φοβερό που είναι μία μπάλα μπούφαλα τηγανισμένη και την ανοίγει και μέσα. Άστο, δεν σα λέω φοβερά. Τα τραβιόλι. Παιδάκι μου. Ναι, και είναι φαρφάλε. Τόσο πολύ. Φαρφάλε. Είναι λίγο βαρύ για πρώτο ραντεβού. Φαρφάλε είναι. Όχι, ρε, γιατί είναι μικρές ημερίδες. Μην κάνετε το λάθος και πάρετε ελληναριά δικό σου, δικό μου και δύο-τρία στη μέση. Το έκανα αυτό και τα πετάξαμε. Γιατί ντρέπεσαι να τα πάρεις και μαζί, είναι κυριλέ το εστιατόριο. Γιατί? Δεν κατάλαβες καλά. Καλά, άμα τα πάρεις, να τα πάρεις. Για τα κυριλέκια. Τι λες τώρα, Χριστιανέ μου, στην Αμερική δεν σας είπα ότι και στο πιο κυριλέ εστιατόριο τα παίρνεις πακετάκι. Γι' αυτό καταλάβω τι στέλνεις. Όχι στο πρώτο ραντεβού, κάτσε στο τρίτο ραντεβού να πεις. Να μην το πετάξουμε αυτό, βρε αγάπη μου. Ναι. Βάλτε ένα πακετάκι να το πάρει το πρώτο. Το σωστό είναι το δώσεις στην κοπέλα. Ακόμη και το θες εσύ. Τέλος πάντων και τα γλυκά φοβερά, γιατί δεν το ωραίο που εγώ το παραδέχομαι στη Μάγκη είναι ότι δεν καταδέχεται να της πεις κάτι κακό για κάτι που λες και έχει πάει και το έχει φέρει η ίδια. Mm. Και επειδή ακριβώς από το λάδι μέχρι το τυρί, μέχρι τα είναι φερμένα και τσεκαρισμένα από εκείνη και τον άντρα της, είναι ρε παιδί μου, το έχει σαν παιδί της τώρα που λέει. Να πάτε εκεί και θα με θυμηθείτε. Το μάκι θα το βγάλουμε. Βάλε το μάκι, να το πάω στο μάκι να πουλένε να φάει.
Είμαι Λεοντάρης, θα κάνω 400 κομμάτια. Είμαι Λεοντάρης και σε πιάνω σαν ζέμπρα που το πιάνει το Λεοντάρι, το πιάνει κατευθείαν και το τρώει. Και φεύγουν οι ένες. Η θαυμαστή φύση και άλλες αδιάφορες ειδήσεις από τον Μάκη Κάτσαρη. Όχι ρε κοριτσιά, πείτε μου εσείς. Πηγαλή το χι, πηγαλή το χι. Τέτοιο λεβέντο παιδό, τέτοιο ωραίο παλικάρι, τέτοιο όμορφο παιδό. Έλα Μάκη μας, καλημέρα. Καλημέρα Μάκη. Ρε Μάκη, καλημέρα, εσύ παιδιά. Πρώτο ραντεβού την κοπέλα, πού θα την πας? Σίγουρα όχι να πουλέ. Γιατί ρε Μάκη, φοβάσαι μήπως μετά να πουλέ? Την απουλέψει. Σίγουρο. Γιατί ρε Μάκη, μία φορά δεν πειράζει. Εντάξει, μία φορά, αφού μου το λες. Έλα να σου πω, θες να σε πάρω να πάμε μαζί? Άρα θα ετοιμαστείς, θα τη δεις καλά, όχι αυτά που πας και φοράς φόρμα δηλαδή, και, συγνώμη, και από πάνω το τισερτ, με το συμπάθεια, τον διαντόρα, τον διαντόρα και επίσης, θα πληθείς, θα κάνεις μπάνιο, με πληθείς τα ποδάρια. Δηλαδή προτιμάς να πας με το Μάκη και δεν θες εμένα που με πες και ψωμόλισσα. Τζοάν, μη σε νοιάζει, θα ντυθούμε Μπαλεντσιάγκα και θα πάμε με εφημερίδες από δίπλα. Εσύ ρε Ιωάννα, σε πάνε άλλοι. Τον Κακομοίρη τον Μάκη, ποιος θα τον πάει? Δεν θα τον πάω εγώ. Άσε με ένα φορά να πουλέ. Έλα αγοράκι μου, πάμε για να πουλέ. Θα σε να πουλάω ωραία. Πάντως, επειδή τα ξέρουμε και τα έχουμε δει, ο Μάκης, τα κορίτσια του, τα καλύτερα πάντα. Είναι ο άντρας που τις κυκλοφορεί. Είναι κυμπάρης. Έτσι. Και οι άλλοι, να πούμε, οι ανταγωνιστές, να φάνε τον απουλή τους. Έτσι. Για πάμε ρε Μάκη, τι έχουμε σήμερα? Λοιπόν, παιδιά, σήμερα σας έχω περίεργες κλήσεις, τις οποίες έχει δεχθεί η ελληνική άμεση δράση και έχει κληθεί να τις αντιμετωπίσει. Α, ωραίο. Όπως μία 75χρονη, η οποία κάλεσε την αστυνομία γιατί την ενοχλούσαν κάθε βράδυ ο νεκρός πατέρας της και η γιαγιά της. Μάλιστα. Ναι, τώρα, σωστό είναι αυτό. Τη στολίσανε. Νομίζω ότι δεν στολίσανε το θέμα. Υπάρχει, ναι, είναι εκτός. Πώς λέγεται. Εκτός δικαιοδοσίας είναι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Πρέπει να πάρουν άλλους αστυνομικούς. Μία άλλη ηλικιωμένη κάλεσε την αστυνομία επειδή δεν έτρωγε γονός της. Α, ξέρεις πώς πάει αυτό. Θα τον απειλούσε. Ναι. Φάγε την γονός. Θα πάρω την αστυνομία. Εντάξει, καλύτερα γιατί εμάς μας λέγανε άλλα. Θα έρθει να σε πάρει ο ένας, θα σε πάρει ο άλλος, ο μπαμπούλας, ο έτσι, ο αλλιώς. Για να μην μιλήσω για άλλα που ήταν εκεί. Εκεί το παραδέχομαι ότι αχούνε, ότι φυτεύτηκε εκεί ο σεξισμός και ο ρατσισμός κτλ. Θα έρθει να σε πάρει ο μαύρος, θα έρθει να σε πάρει ο γύφτος κτλ. Να τα λέμε και αυτά. Ακριβώς. Να λέμε αλήθειες. Έτσι. Σε μια άλλη περίπτωση είναι ότι η ελληνική αστυνομία έπρεπε να λύσει ένα ζήτημα σε ένα κομμωτήριο που έγινε λάθος το χρώμα του μαλλιού μιας πελάτης σας. Δύο λεπτά. Εκεί μπορεί να χρειαστεί πραγματικά αστυνομία. Δύο λεπτά. Λοιπόν, και ναι, και καλέσαν την αστυνομία για να λύσει το ζήτημα. Έχω. Φαντάζομαι, παιδιά, εγώ στο πέλο μπέλο που πηγαίνω στην φίλη μου την αγάπη. Να σου κάνει το πρόβλημα. Να χρώμα. Φέρουν την αστυνομία. Αυτή είναι και λίγο τσαούσα, να πούμε. Είναι στον Κολονό το κομμωτήριο. Είναι τσαούσα αυτή, δεν είναι. Να φέρει την αστυνομία, θα τους τραμπουκίσει. Σε φαπώσει μόνη της. Θα την έπαιρνα τώρα τηλέφωνο, αλλά θα κοιμάται αυτή. Τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη. Είναι. Και εκείνη το κάνει αυτό που κάνει και τον Απουλέ. Όλα τα κομμωτήρια είναι κλειστά τη Δευτέρα. Αυτή κλείνει τη Δευτέρα. Επειδή δουλεύουν Σάββατο. Ναι. Αυτή κλείνει την Τρίτη για να πάρει όλα τα λεφτά του Κολονού. Δεν ξέρω, μιλάμε για επιχειρηματικό μυαλό τώρα. Πω. Τζοάν, ούτε εσύ. Και ο άντρας, και ο άντρας έχει μπαρμπέρικο, το Λένορμαν. Στη Λένορμαν. Αλλά όλα τα λεφτά είναι το πέλο μπέλο. Για πες. Μάλιστα, άλλο έχουμε. Ναι. Έχουμε ένα τελευταίο με τα απλωμένα εσώρουχα κάποιας γειτόνισσας. Ενόχλησαν τη γειτονιά από ό,τι φαίνεται και κλήθηκε η αστυνομία για να επιβάλλει την τάξη. Όπως και ο Βασίλης Καλακατεβάκης έχει καλέσει στους απαράδεκτους στην αστυνομία, γιατί άκουγε έναν υπόκοφο ήχο από το κάτω διαμέρισμα, κάτι σαν κορκόδηλος. Όπως είπε χαρακτηριστικά. Αν το βρεις, Βασιλική, υπάρχει αυτό. Εγώ, παιδιά, είχα μία φίλη η οποία δούλευε στην υποδοχή μιας. Beach Plus, ρε παιδί μου, παραλίας. Βεβαίως. Beach Plus είναι πλεονασμός, για να μας πεις να κάνεις φιγούρα. Ναι. Εννοείς μια οργανωμένη παραλία. Ήταν πλάζ, είχε και θάλασσα. Beach παραλία. Beach Plus, ρε παιδί μου. Εντάξει. Και την έπαιρνα τηλέφωνο και της λέγανε, ναι, επειδή θα έρθουμε, λέει, και θέλουμε κανένα μισάωρο. Βλέπετε, μαζεύονται σύννεφα. Μετά την έπαιρνα. Ξέχασα. Sorry. Α, την παίρνει ένα τηλέφωνο και. Ναι, μήπως έχει σύννεφα. Ναι, μήπως έχει ξαπλώστες μπροστά, μπορείτε να δείτε, σας παρακαλώ. Έχει κύμα η θάλασσα. Το πάρκινγκ είναι full. Είναι αυτό που βαριόντουσαν μωρέ και δεν θέλανε και ψάχνανε τον λόγο να μην πάνε τώρα. Πω, απίστευτο. Μάκη, κάτσε εκεί, έχω φώναξει την αστυνομία. Να έρθει να σε πάρει. Άντε, καλημέρα, γεια. Παναγία μου, καλημέρα, καλημέρα. Κύμα από. Σήμερα τα γενέθλια του Νότου Σφαγιανάκη, παιδιά. Και ζητήσατε αυτό. Ελάβετε το. Μοναχή και προσπίσε.
Και όταν μ' ανταμώνεις, καίγεσαι και λιώνεις. Μάτια μαρτύρια ρίκα, μη μου τα χαμηλώνεις. Έλα, δικό σας τώρα, από τα αμάξια, παιδιά, πάμε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι συντονισμένα εδώ στο MyRadio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα και για τα κορίτσια που ακούνε τώρα και θέλουν ένα κραγιόν που να έχει και διάρκεια και να δίνει έτσι και ένα αίσθημα βελούδου στα χείλη. Lip Crush Lipstick από την Tommy G. Έχει ψηλή χρωστική ουσία για εντονωμάτα αποτέλεσμα στα χείλη. Είναι μακράς διάρκειας, όπως σας είπα. Περιέχει υδατική φόρμουλα για άνετο μαλακτικό και μεταξένιο αίσθημα στα χείλη. Δεν στα στεγνώνει και κυκλοφορούν, παιδιά, και 4 νέα χειμωνιάτικα χρώματα. Σε σκούρες αποχρώσεις και μία αγαπημένη ροζ nude. Αυτό είναι το Lip Crush Lipstick από την Tommy G. Ο Λευτέρης ο Θεός γράφει. Μάπες μου, πείτε στο Ρούγκα ότι ξεφεύγει. Τελικά, ποιο είναι το θέμα της ημέρας, θα μας πει. Ήρεμα, ρωτάω. Γεια σου, Λευτέρη. Έχει δίκιο. Ξεκινήσαμε για το θέμα της ημέρας. Έλεγα λοιπόν ότι χθες μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που λέτε, που μου λέτε ότι έχει προχωρήσει πια η κατάσταση, να πούμε, και η κοινωνία. Και το σεξ είναι απαραίτητο, τελευταίο, αλλά απαραίτητο ή στάδιο. Ή και πρώτο. Ναι, ανάλογα με τους ανθρώπους φυσικά, ναι, εννοείται. Όσο υπάρχει συνένεση. Της γνωριμίας. Δεν είναι το πρώτο στάδιο του ότι τα έχουμε. Είναι το τελευταίο του ότι γνωριζόμαστε. Και δεν αποτελεί δέσμευση για το ότι πρέπει να συνεχίσουμε και καλά, γιατί όπως είπαμε. Μην μου κουνάσαι εμένα το δάχτυλο. Γιατί όπως είπαμε. Έχουμε χάσει πολύ. Έχουμε χάσει πολύ. Έχεις χάσει πάρα πολύ. Και εδώ που λέγαμε πριν ότι γιορτάζει ο Ακίνδυνος, λέει ο Νίκος, καλημέρα, Ακίνδυνε Δημήτρη. Ακίνδυνος. Έχει δίκιο. Ναι, βέβαια, εντάξει τώρα, βλέπετε και τι. Δηλαδή, είναι τα πράγματα λίγο περίεργα. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ και να σέβεσαι και αυτά. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι όταν το κάνεις αυτό, είναι κάτι σημαντικό. Είναι κάτι. Ναι. Που. Ναι. Ρε παιδί μου, δεν είναι σαν μια συζήτηση που είδαμε αν δεν ταιριάζουμε. Υπάρχει, πώς να σας το πω, μια φυσική επαφή, υπάρχει μια διείσδυση. Θέλω να πω ότι. Δεν μπορεί, ρε παιδί, να το κάνεις όπως κάνεις μια συζήτηση για να γνωρίσεις, να δεις αν γουστάρεις κάποιον. Σημαίνει κάτι όταν το κάνεις. Καλέ, και όταν. Δεν σημαίνει μια δέσμευση αυτό, γιατί σου έχει δοθεί η γυναίκα ή και ο άντρας. Θέλω να πω ότι. Μπορεί σου να έχει. Είναι με δέσμευση, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να μην πάει καθόλου καλά το σεξουαλικό κομμάτι. Τι θα κάνεις. Ναι, αλλά εσύ δεν θα πρέπει να σεβαστείς το ότι σου επέτρεψε να. Σου επέτρεψε, Χριστιανέ μου, δεν της άρεσε, δεν σου άρεσε, δεν πάτε παρακάτω. Γιατί να δεσμεύεστε. Ναι, αλλά εγώ τη μαγάρισα μετά. Τι! Αχ, καλέ, δεν είναι τώρα. Και αυτή σε μαγάρισε, μη σκάς. Αυτό ακριβώς. Με μαγάρισε με, ναι. Βέβαια. Όχι, σ' άφησε. Ρε, παιδιά, δεν ξέρω, πείτε κι εσείς οι μάπες. Παράλογο με ακούτε. Μονόπλευρο είναι. Ναι, ο άντρα. Τώρα είναι σεξιστικό τώρα αυτό που λέω, Πολύ. Εντελώ. Κατάλαβες γιατί γυρνάει εκεί τελικά. Ναι. Γιατί άμα την πας την κουβέντα πίσω, γυρνάει στο πουλί πατάτα, ας πούμε. Όχι, ρε, παιδί μου, δεν είναι έτσι. Είναι πρακτικό το θέμα, δηλαδή. Γιατί εγώ αν ξυπνήσω το πρωί, πώς θα νιώθω. Εγώ σου λέω ότι ξυπνάω το πρωί και μετά από αυτό, ρε παιδί μου, και πώς νιώθεις με όταν ξυπνάς το πρωί. Εγώ. Να σου πω, ούτε αυτό δεν θυμάσαι. Έχουμε πολύ φροντιστήριο, Βασίλη. Το έχω και με τα λόγια. Λέω, θα πω αυτό και θα το αφήσω μετά στους μάπες να μας πούν τη γνώμη τους. Όταν ξυπνάω εγώ το πρωί, λέω εντάξει. Μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε κτλ. Όταν ξυπνάει μια κοπέλα το πρωί, δεν νιώθει ότι. Και δεν την ξαναπάρω εγώ τηλέφωνο ότι εκμεταλλεύτηκα εγώ ή της πούλησα μια παπάτσα. Γιατί όλο αυτό στηρίζεται στο ότι εγώ λέω ένα παραμύθι για να μπορέσω. Όχι. Δεν θα εξαφανιστείς. Αλλά με τη συμπεριφορά σου θα δει. Η άλλη κάνει καλά, μου λέει. Η Βασιλική μου κάνει καλά. Είναι από αυτούς που εξαφανίζονται. Εγώ εξαφανίζομαι. Είναι από αυτούς που μένουν 4 χρόνια για να μην πούνε ότι φεύγουν. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Πραγματικά όμως. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε φροντιστήριο. Ώρα για μάθημα. Ορίστε, χθες. Να μου κάνετε εσείς φροντιστήριο, νομίζω, σε αυτό. Α, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ορίστε, ο φίλος μας ο Περικλής λέει σήμερα δεν έχει κλαρίνο το πρωί. Τους άρεσε το κλαρίνο, παιδί μου. Άσε μας, Περικλάκι, να πούμε. Περικλαρίνο. Λοιπόν, ακούστε. Ένα τελευταίο επιχείρημα θα πω. Λοιπόν, ξυπνάω εγώ το πρωί. Πόπο, δεν με παίρνει. Ακούστε, και δεν με παίρνει τηλέφωνο η κοπέλα. Δεν πειράζει. Θα στεναχωρηθώ, αλλά δεν πειράζει. Για την κοπέλα δεν είναι πολύ χειρότερο να μην την πάρω εγώ τηλέφωνο το πρωί. Όχι, γιατί μπορεί να μην πέρασε καλά, να μην ταιριάξατε στο σεξ και να περιμένει το τηλέφωνο σε εφιαλτικά. Οπότε να πει: ουφ, ευτυχώς δεν με πήρε. Α, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Δεν το είχε σκεφτεί αυτό ποτέ. Πολλά δεν έχει σκεφτεί, βέβαια. Ναι, γιατί μου έχει τύχει να. Αλλά πω.
Όχι, okay, εννοείται ότι, ρε παιδί μου, αν δεν πάει κάτι καλά στο σεξουαλικό κομμάτι, δεν θα το καταλάβεις μόνο εσύ, θα το καταλάβει και το άλλο μέρος. Ναι. Άντε να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία, λόγω. Στεναχωρήθηκα. Μπορεί. Λοιπόν, ναι, άντε μπορεί να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί μπορεί την πρώτη φορά να μην πήγανε καλά τα πράγματα και να μην είναι. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Η ιδανική στιγμή, ας πούμε. Μπράβο. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό η Τζοάν. Και εκεί, ας πούμε, έρχεται και παίζει το βοηθητικό το ρόλο αυτό που λες εσύ. Δηλαδή, να μην είναι το σεξ το πρώτο πράγμα, έτσι ώστε αν δεν πάει και τέλεια, να πεις ναι, αλλά έχουμε βγει 5 φορές. Μ' αρέσει εμένα ο Δημήτρης. Τα έχουμε βρει σε άλλα πράγματα. Να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία και στο σεξ μας. Ναι. Ωραία, μου κάνετε φροντιστήριο. Ναι. Να πω καλημέρα και στον Νίκο τον Κωνσταντή. Καλημέρα μας, λέει, στην πιο γκέι εκπομπή της πόλης. Ευχαριστούμε, τιμή μας. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας. Και πάμε λοιπόν, είπαμε ότι σαν σήμερα στην. Η Γαλλική Επανάσταση, mm-hmm. μετά τη Γαλλική Επανάσταση, εν πάση περιπτώσει, περνούν η περιουσία, η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας στα χέρια του λαού, τέλος mm-hmm. πάντων. Έτσι. Πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση? Το 1789. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης εθνικοποιείται, είπαμε, η περιουσία της Εκκλησίας. Πάμε, Ιωάννα, ναι. Το 1789. Δηλαδή. Μπράβο, Ιωάννα. Μπράβο. Μπράβο. Ναι, είναι αυτό που το μαθαίνουμε. 1789. 1789. Και πότε έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, Ιωάννα? Πιο μετά. Πιο πριν. Α, είναι πιο πριν. Ναι. Πώς την πάτησε. 1700 ή 600. Πιο πίσω. Α, πιο πίσω ακόμα. Πολύ πιο πίσω. 1345. Πιο μετά. 1400. Ναι. 30. Πες το όλο. 1450 κάτι. 50 πόσο? 59. Καλά είσαι. Σβήσε. 50. 1453 βρεκόρισμα, 29 Μαΐου. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις την άλλη Κωνσταντινούπολης? Τα έχω μπερδέψει, πώς να θυμάμαι πια. Ήξερες την Γαλλική Επανάσταση. Λοιπόν, Βασίλη, εσύ που είσαι και... μετά την Γαλλική Επανάσταση ήρθε το κύμα του διαφωτισμού. Βέβαια. Πες μου μερικούς διαφωτιστές. Διαφωτιστές. Ναι, ήταν το κύμα του διαφωτισμού ήταν ένα κύμα το οποίο επηρέασε τις τέχνες, τα γράμματα, τη λογοτεχνία. Και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του γνώρισμα, Ιωάννα, πριν μας πει ο Βασίλης στους μερικούς διαφωτιστές? Του διαφωτισμού, ποιο είναι το γνώρισμά του? Να, μπράβο, ο Ντάλλας. Ποια είναι τα ίδια αεροσκαφών? Η Ντακότα. Ναι, λοιπόν, ήταν ότι έβαζε τον άνθρωπο στο κέντρο. Ο λεγόμενος ου ψευδομαρτυρήσεις. Ουμανισμός. Μπράβο. Human. Από το human. Human. Ναι, εντάξει, ουμάνος που είναι λατινικό, human. Human, τώρα τους ανθρώπους που μας ακούνε. Ένας γνωστός διαφωτιστής ήταν ο Γουτεμβέργιος. Πρώτη φορά τον ακούω αυτό. Όχι, όχι. Δεν είναι. Τι ήτανε? Ο Γκούτεμπεργκ δεν ήτανε? Καλέ, η Ντιντερό και αυτή δεν ήτανε? Ουσιαστικά να καλύπτει την τυπογραφία, ορίστε. Η Ντιντερό και αυτή δεν ήτανε? Ντιντερό Νταλαμπέρ, ναι, οι εγκυκλοπαιδιστές. Αυτή. Ναι, αλλά ήταν ο Μοντεσκέ, ήταν ο Ρουσό. Α, ο Μοντεσκέ ήτανε. Ο Ρουσό. Α, ο Ρουσό. Ήτανε ο... Το Μοντεσκέ ξέρω πιο καλά. Ο Τσέζαρε Μπεκάρια. Ο ποιος? Ναι, ρε παιδιά. Ο Μπεσκλεζαρία. Ο Τζον Λοκ. Αυτό ήταν ο Άνταμ Σμιθ. Ο Τζον Λοκ δεν ξέρετε κανέναν από αυτού. Ο Άνταμ Σμιθ είναι ο θεμελιωτής των οικονομικών. Ό,τι όποιο έχει να κάνει με οικονομικά, διαβάζει Άνταμ Σμιθ. Α, γι' αυτό. Εμεί είμαστε. Ο Άνταμ Σμιθ ήταν αυτό που ξέμεινε σε ένα λιμάνι και τον πήρανε οι νάνοι, τον γίγαντα. Ναι. Πώς λεγόταν αυτό? Αχ. Ο Γκιου. Μόγλι. Γκιου Μόγλι. Γκιουλί. Ο Γκιούλιβερ. Ναι. Α, ο Γκιούλιβερ. Γκιούλιβερ. Γιατί το αλλάζει, μόλι άκουσε το ορθωστό. Γιατί νομίζω ότι είναι τα ταξίδια του Γιούλιβερ. Δεν είναι. Γι' αυτό το Γιούλιβερ δεν μιλάμε. Μα τι Γιούλιβερ? Άλλος. Γιούλιβερ. Ταξίδια του Γιούλιβερ δεν είναι. Η Γιούλιβερ δεν ήταν μια παρουσία σε μια εκπομπή με προξενιά στο άλλο. Πάμε. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Παίζει δυνατά εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ένα λεπτό πριν το ρολόι να δείξει 8, παρέα με το Μιτζι που έχουν βγάλει, παιδιά, τα πιο ωραία πινέλα ever. Και για να καλύψετε, για να απλώσετε στο σώμα κρέμες και το make-up και κοντούρι, δηλαδή έχει απίστευτα. Διαβάζω, δηλαδή θα βρείτε το All Over Eyeshadow Brush, πινέλο που διευκολύνει την δημιουργία ενός αψεγάδιας του look στα μάτια και για smoky look και διακριτικό ή πιο έντονο. Έχει το Large Shaping Brush, άκου τώρα, πινέλο διαμορφωμένο σε σχήμα για εύκολο blending και σχηματισμό γωνιών στο πρόσωπο. Αυτά που βλέπουμε και κάνουν στο εξωτερικό και λέμε, ρε παιδί μου, πώς τα κάνουνε? Είναι το πινέλο, ρε παιδί μου, το θέμα. Και έχει και το make-up sponge, αυτό το μαύρο σφουγγαράκι, καλά, αυτό είναι φανταστικό, που απλώνεις από το
make-up ή προϊόντα μακιγιάς για να, είναι, για να έχουν μεγάλη διάρκεια ή αυτό το, τα μαυριστικά που θέλεις να μην αφήνουν λεκέδες κτλ. Με αυτό το σφουγγαράκι τα κάνεις. Όλα αυτά από Tommy G, παιδιά. Θα πρέπει να μπείτε στο site να τα ξεψαχνίσετε όλα. Μπείτε λοιπόν στο site. Αν εγώ λέω τώρα που θα έρθει, σας το είπα, υποτίθεται ότι το τελευταία, η τελευταία περίοδος ζέστης είναι μέχρι το Σάββατο, θα αρχίσει σιγά σιγά να σπάει, δεν μιλάω για μεγάλα κρύα. Και σήμερα θα έχει μέχρι 27 βαθμούς θα φτάσει. Και το Σάββατο, μέχρι το Σάββατο θα φτάσει μέχρι και 30. Και πάμε. Μετά πάμε Κυριακή με λίγο καταιγίδα. Και μετά Κυριακή αρχίζει λίγο να χαλάει ο καιρός. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πού το πάω, χουχούλιασμα, μία φλής, είναι ό,τι πρέπει. Εγώ φαντάζομαι ότι τελειώνω αργά, δηλαδή γύρω στις 9 το βράδυ, αλλά ένα μισάωρο πριν κοιμηθώ, γιατί μετά ξεραίνομαι, θα βάλω να δω Vodafone TV, γιατί έχει κουβρεί σειρές φοβερές και εσείς θα τις βρείτε. House of the Tangarian. Of the Dragon, of the Dragon. Έτσι, μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Όχι, ναι, αλλά η Tangarian είναι. Targaryens. Ρε, αντέχεσου. Λοιπόν, Vodafone TV, παιδιά, είναι όλα αυτά. Για να μην σας πιάσουν κότσο, να πούμε και έρχονται οι Millennials και σας τη λένε, θα πρέπει να έχετε Vodafone TV να ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Αν βάλετε δε, θα έχετε και θα βλέπετε και Disney Plus και όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας HBO. www.vodafone.gr κάθετος TV και μάλιστα αν μπείτε και στα προγράμματα Fiber 100 το παίρνετε και τσάμπα. Τσακ. Να σας πω τώρα και το άλλο που είναι σημαντικό. Μάλλον να σας ξαναπώ για τα φίλτρα Rainbow Waters που έχουν την προσφορά ένα συνένα στα οικιακά φίλτρα δώρο, γιατί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, ένα πολύ καλό παραθυράκι να το εκμεταλλευτείτε και να πάρετε τα καλύτερα φίλτρα. Τα καλύτερα οικιακά φίλτρα που κυκλοφορούν στην αγορά, μπορείτε να το πιστοποιήσετε αυτό. Κάντε την έρευνα αγορά σας, σας προκαλώ και καταλήξτε σε αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι τα Rainbow Waters, τα φίλτρα, τα οικιακά φίλτρα Rainbow Waters είναι ο leader στο χώρο και εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά ένα συν ένα δώρο στα οικιακά φίλτρα στο 801-11-34-34-34 ή 210-8000-488. 9 παρα 10 έρχεται και η πινακίδα που κερδίζει. Θα σας πω εγώ τα στοιχεία από το λοιπόν το νου σας και συνεχίζετε γενικότερα να στέλνετε μηνύματα στο 698-104-104. Ο Λευτέρης εδώ που έχει γενέθλια μαζί με το Μάνταλο μας λέει: καλημέρα μαπάρες μου, έλα, καλημέρα Λευτέρα, και σε εσένα. Μάνταλο, πολύ καλά. Πότε γενέθλια ο Μάνταλος, Ζωδιάκι, να ξέρουμε. Καλημέρα. Τι γιορτάζουνε τώρα, είναι Ζωδιάκι ο Μάνταλος. Ζωδιάκι. Οι Σκορπιοί. Τώρα. Ναι. Όχι. Τι είναι τώρα. Σκορπιοί είναι τώρα, ναι. Σκορπιός. Ναι. 2 Νοεμβρίου. Σωστά. Και μετά πάμε το Ξώτη. Βεβαίως. Α, ωραία. Εγώ τα ξέρω από κρυό και κάτω. Εγώ χωροσκόπο Σκορπιό. Πώς δεν μετράει τώρα. Ο μόνο Σκορπιός μετράει τώρα. Α, στο υδροχώος πήγε περίπατο. Περίπατο ο υδροχώος. Τώρα καταλάβαμε πολλά από τον οροσκόπο. Ναι, βέβαια. Καλημέρα στο Μελέτη, στο Στέφανο, στον Παναγιώτη και στο Τζόρτζ. Καλημέρα στη Χρύσα. Καλημέρες μας λένε. Ένα τιραμισού λέει όνειρο. Για τον Απουλέ, λέει. Για τον Απουλέ, βέβαια. Ο Παναγιώτης μας λέει, Ούγκα, πες την αλήθεια για τον Απουλέ. Πρέπει να αφήσει νεφρό. Όχι. Οκ. Α πούμε, θα σα έλεγα. Έχω πει ρε παιδί για τη σπονδύο ότι. Δεν είναι, α πούμε. Δηλαδή, δεν. Εννοώ ότι δεν. Είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι οικονομικό. Είναι για άλλα βαλάντια. Είναι για άλλα βαλάντια. Όπω και το Νόμπου. Το Νόμπου όμω, αν θε να το πα μία φορά το χρόνο με την κοπέλα σου, με το αγόρι σου, κάτι να γιορτάσει, πολύ σημαντικό είναι να κάνει μια πρόταση γάμου που λέει ο λόγο. Είναι η Θέα εκεί, που είναι εκεί η Ριβιέρα, η Αθηναϊκή, που. Το ισοφαρίζει. Το φαγητό είναι εξαιρετικό, αλλά δεν θα χορτάσεις. Δηλαδή είναι, έχει σούσι, έχει τον μπλακό, το μαύρο μπακαλιάρο. Εκεί αξίζει. Αλλά είναι και ένα κατοστάριο το κεφάλι. Έχει εκείνο το ωραίο γλυκάκι που το έχουν παγκοσμίως στα Νόμπου, που είναι το φοντόν σοκολά με το μάτσα τσάι δίπλα σε παγωτό. Όπως τα λέει. Καταπληκτικό είναι. Όπως τα λέει ο συνάδελφος. Σιγά μην έχει ποδαράκι από καραμελωμένο κοτσίφι, μωρέ Βασίλη. Όχι, ωραίο. Αυγά σε καλά. Εσύ ήδη κάψε το γλυκό. Έλα τώρα, ναι. Ρε κοτσίφο. Κοιτάξτε, είναι αυτό που κοροϊδεύουμε που είναι μικρές μερίδες κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βάζεις μια κουταλιά ή μια πυρουνιά στο στόμα και κάνεις. Και κάνεις. Είναι κονσιστό. Είναι αλήθεια αυτά. Ηρέμησε λίγο, θα φάει. Τι γλώσσα μιλάει το παιδί, μην με τρελάνει. Θα σε κλωτσίσω κατά το κρεβάτι. Από το τραπέζι. Λοιπόν, ναι, αλλά το να που λέει είναι οκ, είναι μια χαρά, είναι οικονομικό. Έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα για είναι το premium, θέμα του σεξ. Αλλά είναι οικονομικό. Για το θέμα του σεξ που συζητάμε. Λέει ο Κωνσταντίνος, η μοίρα των μαπών είναι να μην μαμάνε ποτέ, ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε κατά τη διάρκεια. Σωστό. Κυρίως κατά τη διάρκεια. Πάρα πολύ σωστό. Εδώ τα κορίτσια λένε ότι είσαι ευαίσθητη ψυχή, Δημήτρη, και ότι είσαι μια άλλη εποχή, λέει. Παιδιά, δεν τα θέλω εγώ αυτά να τα πουλάω. Δεν είναι. Είναι, εγώ το βλέπω έτσι ως. Ως συνέπεια, ως να μην κοροϊδεύεις τον άλλον. Αλλά έτσι όπως μου το θέτει και μου το εξηγεί ο Βασίλης κυρίως, το καταλαβαίνω. Γιατί υπάρχει απόλυτη συνένεση και δεν έχω.
έχω μάθει να σκέφτομαι για τον άλλον, αλλά δεν έχω μάθει να σκέφτομαι σαν τον άλλον. Δηλαδή, όπως μου λέει σωστά, μου λέτε σωστά, μπορεί και ο άλλος να μην θέλει άλλο. Βέβαια, παιδί μου. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Εγώ έχω σκεφτεί εγώ να είμαι σωστός. Εδώ η Δήμητρα λέει: Δημήτρη, σε ποια εποχή ζεις? Τι σημαίνει, λέει, τον μαγάρισες? Αν σεξουαλικά δεν υπάρχει χημεία, γιατί να το κουράζουμε το θέμα? Ρε, παιδί. Ναι, άμα δεν υπάρχει χημεία, από την άλλη όμως, εσύ που είσαι αυτός ο τύπος, θα βρεθείς κατά πάσα πιθανότητα και με αντίστοιχα κορίτσια. Όπως εδώ η Όλγα που λέει: Καλημέρα, μάπες μου, δίκιο έχεις, Δημήτρη μου, εσύ. Καλά τα λες, όλοι οι άλλοι είναι ξεπεταγμένοι. Οπότε υπάρχει και αυτή, αυτό το κοινό, ας πούμε. Ναι, παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, τι κακό έχει. Κατέρωθεν τώρα, όχι μόνο στις γυναίκες όπως έχουμε συνηθίσει να το σκεφτόμαστε, και στους άντρες. Mm. Το σεξ να το φυλάμε. Καταλαβαίνω ότι τσινάτε τώρα και ότι φρικάρετε με αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιώ. Ναι. Αλλά να είναι μια ολοκλήρωση μιας επαφής. Όχι να είναι η αρχή για να συνεχιστεί η επαφή. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή, εγώ με τον Βασίλη έχουμε μια επαφή. Γελάμε, περνάμε καλά κτλ. Ωραία, ναι. Και ακριβώς επειδή με έχει κερδίσει, με έχει γοητεύσει, κάνουμε και το σεξ. Με την Ιωάννα το ίδιο κτλ. Θέλω να πω ότι γιατί να μην είναι το τέλος και να είναι η αρχή. Δεν είναι πιο. Δηλαδή. Γιατί να μην σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, ότι με αυτό που το κάνα σεξ. Γουρούνι στο ζακί θα πάρεις, Χριστιανέ μου. Μα δεν είναι προδιαγραφές, ρε Ιωάννα. Δεν παίρνουμε κινητό. Κάτσε είναι... τώρα, πώς δεν είναι προδιαγραφές? Θα πορευτεί σε μια ζωή, σε ένα παιδιά, κρεβάτι με τον άνθρωπο, ναι, αυτό. Προδιαγραφές είναι όταν τον γουστάρεις τον άλλον. Όταν τον γουστάρεις, θα βρεις. Να, γι' αυτό θα έρθουμε στη χθεσινή συζήτηση. Ναι. Γι' αυτό δίνουν και παίρνουν τα social media. Βλέπεις και λες, α, στήθος, αυτό το στήθος μου αρέσει. Μπούτι, αυτό το μπούτι μου αρέσει. Λες και είναι χασάπικο. Ναι, αλλά πρόσεξε, το σεξ το καλό, ναι, και εσύ το ξέρεις γιατί είσαι γυναίκα, θεωρώ εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, προκύπτει. Γιατί ναι, νιώθω ότι περισσότερο το έχουν οι γυναίκες αυτό χωρίς να είμαι σεξιστής. Ναι. Μπορεί να το έχουν, ρε παιδί μου, και οι άντρες και οι γκέι, δεν έχω θέμα. Απλά έχω στο μυαλό μου τη γυναίκα να γοητεύεται. Γιατί ο άντρας δεν έχει, ας πούμε. Δεν έχει στήθος, έχει το ωραίο το σώμα, αλλά θέλω να πω ότι δεν κάνει. Δεν σου γαργαλάει, ας πούμε, ενστικτά. Καλά, δες από τα μάτια μου είναι η φάση αυτή που λες τώρα. Αυτά. Είναι δυνατόν. Ας τα αφήσουμε αυτά. Πάω αλλού. Υπάρχουν πράγματα στο σεξ τα οποία μπορείς να τα καλυτερεύσεις και υπάρχουν και πράγματα που είναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. It is what it is, αν με, με πιάνεις. Τι εννοείται. Δηλαδή, τώρα πώς θα το πω, για να μην παρεξηγηθούν κιόλας και κάποιοι άνθρωποι. Άμα είναι ο άλλος. Τι πειράζει, μωρέ. Άμα. Τι άκουσε. Δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Κοίταξε τι όμως που πειράζεται. Μικροφαλικός λες. Όχι, ακούστε. Αυτό πώς θα το αλλάξεις. Συζητάμε. Δεν θα το αλλάξεις. Ξέρεις ποια είναι το μυστικό κάνεις? Στην μεγέθυνση. Θα το κάνεις. Θα σου πω. Στη μεγέθυνση. Πες μου εσύ. Ιωάννα. Πες μου εσύ. Λοιπόν. Και την κουζίνα δεν πιάνει τίποτα στο σπίτι σου, αλλά την έχει, δεν την κρέμισε. Άμα δεν μου κάνει, άμα δεν μου ψήνει. Άμα δεν μου ψήνει, θα την αλλάξω να ψήσει. Είναι μέρος του σπιτιού σου. Εσύ δεν ψήνει την κουζίνα. Όχι, κυρία μου, καθόλου δεν είναι μέρος του. Αν αγάπη μου θέλει τη γυναίκα στην κουζίνα, μπράβο, είναι γιατί δεν ξέρει τι να την κάνει στην κρεβατοκάμαρα. Κατάλαβε. Ή όπως το λέγαμε, τι κάνει έτσι. Δηλαδή, έχω και δεν σου δίνω. Περίμενε μισό λεπτό. Άμα μου καίει τα φαγητά η κουζίνα, θα πρέπει να την κρατήσω. Δεν μαγειρεύει. Αλλά την έχει στο σπίτι την κουζίνα, δεν την κάνει κάτι άλλο το δωμάτιο. Τι θέλω να πω. Ότι ακούστε με μια φορά στη ζωή σα. Δηλαδή, καημό το έχω. Ναι, ρε, μα πες μου. Και βρίστε με. Δεν πειράζει. Μίλησε μα εμπειρία. Θα πω μεγάλη εμπειρία τώρα. Σηκώνω δάχτυλο, κύριε. Πώς ήταν το σεξ πριν 5 χρόνια. Έλα, πες. Γιατί μετά δεν θα με βλέπεις. Ξέρω. Δεν θα με βλέπεις. Λοιπόν, θα σηκώσω το παραβάν. Θα πέσει σκιά. Ακούστε με. Σηκώνω δάχτυλο. Μα πες μου, να ξέρετε τώρα, σηκώνω δάχτυλο. Το μυστικό, ναι, στη μεγέθυνση Πέους, ναι, είναι το να γοητεύσεις τον άλλον. Ό,τι του λείπει, το κερδίζεις. Αν τον έχεις γοητεύσει. Αν τον έχεις γοητεύσει, αν τον έχεις γοητεύσει. Έχεις και πίστεψε με το υπόλοιπο που σου λείπει μέχρι τα 25 εκατοστά. Και ρωτάω εγώ. Και μια μπάμια. Γιατί, ναι, άσε την μπάμια. Γιατί άμα τον θες τον άλλον, δεν τα βλέπεις αυτά. Και αυτό είναι το μυστικό. Το νερό. Που βλέπεις έρωτες ανάμεσα στον ψηλό και στην κοντή, ναι, στον κοντό και στην ψηλή, στον αυτό μαύρο, είναι το τον μπλε, πρόβλημα, στον κόκκινο. Και λες, μα καλά, τι του βρήκε, τι της βρήκε. Εσένα καταλάβεις, δεν σου πέφτει λόγος, πρώτα απ' όλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, προφανώς κάτι του βρήκε. Οι μεγαλύτεροι ποιητές, γιατί είχαν τις ωραιότερες γκόμενες. Αυτή ξέρει ότι είχαν. Η έντεχνη ξέρει τι σεξ. Εσύ νομίζει ότι το περισσότερο σεξ το κάνουν ο Αργυρός και ο Οικονομόπουλος. Καλέ, δεν πιστεύω. Αυτό πιστεύει. Όχι, αλλά οι ποιητές. Για ρωτά τι γίνεται. Ξέρει εσύ τα περισσότερα των ποιητών. Φάμελους. Πώς το λένε τον άλλον με τη βαριά φωνή που ακούει ο Ζαρίφη.
Ο Χαρούλης τι. Όχι, ρε. Υποθέτω τώρα. Ο Μάλαμας. Αυτή. Δεν ξέρω την ανθρώπινη οικογένεια. Δεν λέω προσωπικά. Αναφέρω τα ονόματα. Να καταλάβετε του μεγάλου έντεχνου. Η μεγάλη έντεχνη. Η μεγάλη έντεχνη. Είναι και μεγάλη γενικά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ο άλλο, αυτό ο. Πώ το λένε. Με τα μπλε μάτια. Όλοι αυτοί, να ξέρετε, το μεγαλύτερο σεξ. Να πω αλήθειες τώρα. Λοιπόν, το περισσότερο σεξ τη showbiz το κάνουν οι έντεχνοι. Γιατί, Ιωάννα. Γιατί είναι έντεχνη. Δεν ξέρω, γιατί. Φατσικά έχει σχέση τώρα ο Οικονομόπουλος, ο Ξανθός με τα πράσινα μάτια να πούμε ή ο Αργυρός με τον τάδε έντεχνο. Ξέρεις εσύ τι θα μου, αν ο Μάλαμας κάνει περισσότερο σεξ από τον Αργυρό. Κάνει σίγουρα, το σίγουρα κάνει. Πότε ο Χαρούλης κάνει το περισσότερο σεξ. Καλά, και το Χαρούλη και εγώ το πιστεύω. Στο λέω. Παιδιά, αυτοί όλοι κάνουν το περισσότερο σεξ. Γιατί βαράνε αλλού. Και το αλλού είναι. Βάζει κάτω και του μικροτσούτσου και όλα. Δεν μας ενδιαφέρει την ασχήμια και την επιφανειακότητα. Γιατί αν έχεις γοητευτεί από τον άλλον, τον κάνεις να κάνεις σεξ μαζί του σαν να είναι Kim Basinger. Λοιπόν, Kim Basinger, θα περάσει αυτό το πρώτο... Όχι, δεν θέλω άλλο. Φύγετε. Τα είπα καλά τώρα. Θα σε γοητεύσει μία, θα το ξεπεράσει το μικρό. Θα σε γοητεύσει δύο, θα σε γοητεύσει τρεις. Στην τέταρτη, πέμπτη εξακολουθεί να είναι μικρό. Το χτίζεις μετά. Δεν χτίζεται, ρε Χριστιανέ μου. Πώς το χτίζεις? Παίρνεις. Τα βλέπεις εμφανιακά τα πράγματα. Τα βλέπεις εμφανιακά. Εσύ λες η κλειδαρότρυπα είναι μικρή και θα βάζω το κλειδί μου μία μέσα, δύο μέσα. Άσε ανοιχτή την πόρτα μια μέρα. Υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή τι θες να μου πεις? Ότι οι μεγαλύτεροι ποιητές που είχαν μουσες. Μουσες. Ναι, αλλά μπορεί η να είχαν και μεγάλε. Η μούσα μου μαμούσα που λέμε. Μπορεί να την είχε. Συγγνώμη τώρα, μου αναγκάζει και μιλάω. Δεν είναι έτσι, έτσι, δεν είναι έτσι. Δεν γιατί το πει, μια αιτία είπε. Είσαι πολύ επιφανειακή. Όλη η ζωή σου είναι ένα τσουτσούνι, είναι λάθο αυτό. Μα κοιμούσε επιφανειακέ σε επιχειρήματα, λέω. Με συγχωρείτε κιόλα δηλαδή. Όχι τη Ιωάννα η ζωή. Εννοώ ότι η επιχειρηματολογία σου περιστρέφεται γύρω από το τσουτσούνι. Είναι δυνατόν να μου λε διαφράγμα. Αυτά λε τώρα και μα ακούει κανένα σοβαρό άνθρωπο που μπορεί να με θέλει και τώρα δεν θα με θέλει. Όχι, απλά τώρα θα σε θέλουν αυτοί που καταλάβαν ότι μπορούν. Ένα σοβαρό άνθρωπο μικροτσούνι. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6, πες τα δικά σου αγαπημένα, 18 μετά τις 8. Πώς είστε, έχει ανάψει εδώ η κουβέντα. Ναι, γιατί οι άνθρωποι έχουν απόψεις. Οι μάπες είναι μπράβο, για λάτε να μαζευτούμε. Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί έχουμε πάρα πολλές απόψεις και διαφορετικές κιόλας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, παιδιά, αυτό είναι το μοτίβο. Με ρωτάνε τώρα τι θα κάνετε που έφυγε ο Σταμάτης. Παιδιά, το Mappe Show είναι μια δυναμική κατάσταση. Είναι η φάση που ξυπνάω σκατά, έρχομαι, τα λέω, ξαλαφρώνω και φεύγω για τη μέρα μου, χαμογελάω για να κάνω τους άλλους να ανησυχούν. Αυτό δεν αλλάζει. Είτε είμαι εγώ μπροστά, είτε είναι η Ιωάννα, είτε είναι ο Βασίλης, είτε είναι η Βασιλική. Όλοι είναι μια ιδέα όλο αυτό. Και το συνεχίζουμε εδώ στο My Radio 104,6. Να σας πω για το Vodafone CU και για τους φοιτητές. Αν ξέρετε φοιτητές ή αν είστε γονείς φοιτητών, είναι ό,τι πρέπει. Γιατί τι έχει κάνει? Έχει συνδυάσει, έχει πάρει, έχει χρησιμοποιήσει τα κονέ του, να σας το πω και έτσι, το Vodafone CU, με τις διάφορες εταιρείες και έχει καβατζώσει. Για εσάς, τι γίνεται με την γαστροεσωφαγική παλινδρόμηση, υποφέρουμε τι εδώ. Τι έφαγες, βρε αγόρι μου, χθες? Τίποτα, τον καφέ. Α, με το... Έχω φτιάξει, παιδιά, αυτά τα σουτζουκάκια τα. Σμυρνέικα. Σμυρνέικα, τα έχω φτιάξει από προχθές και τα τρώω δύο μέρες. Σήμερα έχω πάρει τάπερ γιατί θα φτιάξει ο Τσούλης κάτι που είπε ωραίο. Τώρα. Α, κοτόπ, για πάρτο, ναι. Καταλαβαίνεις τώρα η όσμωση από τα σουτζουκάκια δύο μέρες, πώς έχει γίνει. Καλή, το κείμενο. Ναι. Παιδιά μου, τα φτιάξα ωραία. Α, και κάτι άλλο, επειδή με είχε πειράξει πάρα πολύ την άλλη φορά που σας είπα ότι λάσπωσαν τα μακαρόνια. Έχουν να μου λασπώσουν μακαρόνια από τότε που μάθαινα να. Να τέτοιο. Ήταν φιδεδο μακαρόνια. Όχι, γι' αυτό. Ναι, πρόσεξε. Εχθές λοιπόν που κρύα τα πήρα για να τα βάλω να τα ζεστάνω, ήταν μια χαρά σπυρωτά. Πώς τα ζεστάνεις τα μακαρόνια, Χριστιανέ μου? Εντάξει, το φρούμε κρυμμάτων τα βάλα. Αλλά όταν τα βάλα από το τάπερ στο πιάτο μου, ήταν μια χαρά. Αν ξέρει που φάνηκε αυτό, όταν ήταν ζεστά, ήταν λίγο κολλημένα μεταξύ του, γιατί ήταν πάρα πολύ λεπτά, ή έτσι μου φάνηκε, εν πάση περιπτώσει. Εμένα πάντως, όποτε έχω βράσει μακαρόνια, παίρνουν το σχήμα τη κατσαρόλα. Δηλαδή, όπως του βάζω το πυρούνι, βγαίνει όλο μαζί. Δηλαδή είναι... Ωραία, γιατί δεν τα βάζει ένα βάζο. Να μπορεί το σχήμα του βάζου. Πώς το κάνω αυτό, λέει, γιατί όλοι παίρνουν μια μπουκίτσα μακαρόνια, ωραία. Ριώνα, και εγώ όποτε βάζω το πυρούνι μέσα, βγαίνει ωραία, όλο. Σου, στην συνταγή, ένα, μία μάζα. Στη συνταγή θα σου πω εγώ να φτιάξει μακαρόνια. Εντάξει, πώ φτιάχνω τα μακαρόνια. Ωραία. Έλεγα λοιπόν, τι έλεγα τώρα, για την παλινδρόμηση. Ναι, τελείωσε αυτό. H&M, Sephora, Yusk, αυτές είναι λίγες από τις εταιρείες που έχει κανονίσει για εσάς το Vodafone CU. Γι' αυτό, κατεβάστε το MyCU application, όσοι είστε φοιτητές ή ξέρετε φοιτητές, σκάνε συνέχεια τέτοιες προσφορές για να έχετε οικονομικά πράγματα, να μην ξοδεύετε λεφτά και να τα χρησιμοποιείτε εκεί που πρέπει ως φοιτητές. Να μην έχετε το άγχος της χρέωσης και να έχετε το άγχος το πού να πρωτοφάτε τα λίγα σας χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, να μην ξοδεύετε τσάμπα, ρε παιδί μου. Όλοι θα πρέπει να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Αλλά ειδικά οι φοιτητές, να δώσετε περισσότερη προτεραιότητα στις σπουδές σας.
Στο Viber εδώ έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα. Ο Γιάννης λέει. Βασίλη μου, χίλια συγγνώμη που σε διακόψω, αλλά έχω ένα σοκαριστικό μήνυμα. Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Μας έχουν στείλει κι άλλο. Κι άλλη γκοσιπάρα σαν τη χθεσινή. Ω Χριστέ μου. Πούντι. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε γιατί θα φάμε ξύλο. Πούντι, ρε. Θα στο δώσω να το διαβάσει μετά. Δεν καταλαβαίνω. Λέει άμορφη μάζα. Όχι. Άμορφη μάζα σεξ. Όχι, δεν θέλω να πω και το όνομα της κοπέλας. Ποιος ρε. Τόσες πολλές πληροφορίες. Είναι τόσο. Είναι σοκαριστικό. Κατσαφάνομαι και σχετικά παλιά. Είπαμε ότι αυτό δεν είναι. Το διαβάσαμε κι εμείς και ελπίζουμε να ισχύει. Από όπου να το διορθώσω. Να διορθώσω. Απλά να το ξεκαθαρίσω. Αυτό που είπα τώρα που είπα Φάμελος, τι άλλο σου είπα. Πες μερικούς άλλους. Το μάλαμα που είπα. Είπα ότι έχουν πολλές επιτυχίες οι άνθρωποι. Έτσι. Δεν ξέρω αν τις εκμεταλλεύτηκαν οτιδήποτε, αλλά ότι έχουν πολύ περισσότερες επιτυχίες από όσες νομίζετε ότι έχει ο. Σαν τύπος τώρα λες εσύ, σαν τύπος γνωστού ανθρώπου. Όχι, που θα... τους θέλουνε, παιδί μου. Τους γουστάρουνε. Ναι. Αυτό τώρα αυτοί αν ενέδωσαν δεν τα γνωρίζω αυτά. Ναι. Εγώ λέω ότι σε σχέση με το πόσοι νομίζετε ότι θέλουν τον Αργυρό και τον Οικονομόπουλο, πολύ περισσότερες επιτυχίες έχει ο μάλαμας και ο. Βέβαια εκεί μπαίνει. Και ο Φάμελος. Εκεί μπαίνει και ο παράγοντας τολμάς ή δεν τολμάς. Δηλαδή, αλλιώς ρε παιδί μου, πας να πλησιάσεις το μάλαμα, αλλιώς τον Αργυρό. Ίσα ίσα, αυτή είναι πιο απομακρυ, γιατί είναι έντεχνη. Λες να τον πειράξω τώρα αυτόν. Εγώ δεν είχα κάνει μια παρέα στο σχολείο που ήταν. Μεγαλώσαμε μαζί. Λοιπόν, και αυτές είχαν κόλλημα τεράστιο με τον Αλκίνο. Α, τον Ιωαννίδη. Κόλλημα, σας λέω τώρα, πηγαίνανε παντού για τον Αλκίνο. Και πάμε για αυτά και τα λοιπά. Και πάμε μια μέρα με τη Σινατσάκη και τη Θρασιά στον Αλκίνο, στο Σταυρό του Νότου. Και αρχίζει τώρα ο Αλκίνος και έλεγε τις ιστορίες όπως παλιά η Κατσιμιχαίη. Ναι. Η Κατσιμιχαίη, ας πούμε. Ο Αλκίνος, όλοι αυτοί, πολλές επιτυχίες. Και λέγαμε να πει το Βόσπορο. Δεν τον έλεγε το Βόσπορο με τίποτα. Ένα σου. Μετά το κάνω με το Πολίτο, στο Αγκόρι είπε το Βόσπορο. Αυτές λοιπόν είχαν και ένα άλλο κόλλημα με τα αδέρφια Μιλωναδάκη. Έτσι λέγω τώρα. Τα αδέρφια Μιλωναδάκη. Ήταν δύο έντεχνοι δίδυμοι που ήταν στην Πατησίων, το μεγαλύτερο μπλε. Μπλε λεγότανε. Και γινόταν πατή με πατώσε. Έλα, φασές τις ακούω αυτές που φασές δεν ξέρω, οι Λατίνες πάντως έτσι ήταν φασές. Φασές, φασές. Η κάθε Λατίνα που σέβεται τον εαυτό της θέλει Αργυρό. Τώρα, τι μου λες τώρα. Μωρή, τι λέτε, μωρή. Έλα, Βασίλη μου. Λοιπόν, καλά τώρα, εντάξει. Περίμενε. Το ζευγάρι θα μας το πεις, Τζοάν. Όχι, δεν μπορώ να σας το πω, παιδιά. Α. Αυτό με τίποτα. Μην έρχεστε και μας στέλνετε μηνύματα, όχι. Α, οκ. Οπότε εδώ να πάμε στο φίλο το Γιάννη που μας λέει ότι η πρώτη και η δεύτερη ευκαιρία είναι για τα reality, σου λέει. Η χημεία στο σεξ θα χτιστεί με τον καιρό. Έτσι είμαστε εμείς οι ρομαντικοί. Εντάξει, ναι. το δεχόμαστε. Η Παγώνα έχει αντίστοιχη άποψη. Καλημέρα, μάπες μου. Δημήτρη, εγώ να ξέρεις, συμφωνώ μαζί σου. Το σεξ από το πρώτο βράδυ και μετά, αντεγιά, αυτά σε οδηγούν σε λάθος μονοπάτια. Εντάξει, δεν είναι και λάθος μονοπάτια εκτός να κάνετε σεξ. Μην τρελαθείτε. Ναι, εκτός να το ξεκαθαρίσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πεις ότι εγώ από σένα θέλω σεξ. Ή πας, μετά όμως το χαλάς. Εγώ σας το είπα χτες, δεν μου είπατε όχι, δεν θέλω. Ναι, οκ. Εδώ, ας πούμε, η Βιργινία λέει, συγγνώμη, υπάρχει χημεία στο σεξ πάντα την πρώτη φορά. Όχι πάντα, ρε παιδί μου, αλλά αν είμαστε και πολύ μακριά, δεν θα έρθει το πράγμα. Νομίζω εγώ τώρα. Και πολύ να λέει εδώ, το θέμα είναι πόσο μετράει για τον καθένα μας αυτό. Για μένα, ας πούμε, το σεξ είναι πάνω από το 70% της σχέσης. Για πολλούς ανθρώπους είναι το Α και το Ω. Ναι, αλλά γιατί κάνει σεξ. Δηλαδή, τι λέω εγώ. Εγώ λέω ότι βγαίνω με την Ιωάννα. Περνάμε καλά. Θέλω να την ξαναδώ. Ωραία. Τώρα μπορεί και λόγω των υποχρεώσεων και τη ρουτίνα και τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα βγω, ας πούμε, έστω και περνάω καλά με την Ιωάννα, τυχή Ιωάννα, θα βγω την Τρίτη, μετά μπορώ να ξαναβγω το Σάββατο. Δεν μπορώ να βγω την Τετάρτη. Γιατί δουλεύω. Και αν ξενυχτήσω μια μέρα, θα με πάει κολοφεράτζα. Ναι, οκ. Οπότε λοιπόν, θα είναι λίγο από Σάββατο σε Σάββατο. Λέω λοιπόν ότι το θέμα είναι να θέλω να την ξαναδώ, να την ξαναδώ. Και στο δεύτερο τρίτο, από το πολύ που θέλω να την ξαναδώ, να κάνω σεξ. Καταλαβαίνετε πώς το βλέπω. Πώς το κατάλαβα, ναι. Ή όπως λέγανε οι γονείς παλιά. Το έχω σκεφτεί ότι αν ποτέ κάνω παιδί, έτσι θα το πω. Λοιπόν, πώς γίνονται τα παιδιά. Και απάντησε ο γονέας, δεν θυμάμαι ποιος. Δεν έχει σημασία και ποιος. Λέει ότι αγαπιόμασταν τόσο πολύ που από την πολλή αγάπη ξαπλώσαμε μια μέρα στο κρεβάτι και έγινες εσύ. Δημιουργήθηκες εσύ. Από την πολλή αγάπη δημιουργήθηκε ένας άνθρωπος. Αυτό είναι, δεν αυτό είναι ωραία, ωραία ιστορία για να μέχρι το πει. Στο πολύ ωραίο. Μέχρι τα 9-10 βία. Βία. Είναι πολύ ωραία ιστορία για το παιδάκι. Να αντέχε σου. Ναι. Έχουμε τσουλί. Ωραία, έχουμε αμαντά. Πάμε. Θωμά, λάρωση κι εσύ, λάρωση. Διπιώτης, λάρωση λέγω κι εσύ, λάρωση λέγω. Λάρωση μου του κράτους πουτανά, τα χωριά κλίγια στο χωριάκι μου. Λαρώστε, γιατί ξεκινά η αθλητική ενότητα με την Αμάντα Φούντι. Με τον Greek Freak να τρέχει σαν τρελό φορτηγό. Θα σε θυμηθώ σαν τρελό φορτηγό. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Μου στέλνει μήνυμα ο Κωνσταντής, μωρή που είσαι και προϊόν αγάπης. Ha ha ha!
Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber για να μην ξεχνιόμαστε. Και έχω να σας κάνω μια ανακοίνωση πολύ προσωπική. Oh. Αλλά επειδή όλους τους μάπες τους νιώθω δική μου οικογένεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εμείς το ξέρουμε. Όχι, θα το μάθετε. Α, τώρα. Τώρα μόλις, γιατί μου στείλανε την ενημέρωση. Μόλις έγινα gold. Έγινα gold. Στην Aegean. Θα τα οργώσω τα lounge! Μπράβο! Συγγνώμη, τώρα είσαι από αυτούς τους σπαστικούς που πάνε και κάθονται μόνοι τους στο πριβέ και στο τρώνε πριβέ. Και πολύ ωραία. Ξέρετε ποια είναι η βλακία του πριβέ, ότι είναι όλος ο χώρος εκεί πέρα και βλέπεις ανθρώπους που δεν θέλεις να τους δεις, τους τρως τη μάπα. Δεν πειράζει όμως γιατί κάτι φανταστικά σαν ντουιτσάκια. Αυτό παιδιά έχει πάρα πολύ ροφαΐ, ρε παιδί. Και τα ωραία τα κρουασανάκια. Να σας πω κι εγώ ένα ευχάριστο. Και καρέκλες που σου κάνουν μασάζ. Έγινα gold στο Farfetch. Που αγοράζουμε ρούχα. Ναι, ξέρω, έχω πάρει τα παπούτσια που με τσοκόψαν. Γιατί με κάνετε και αισθάνομαι τόσο παρακατιανή. Δεν έγινε γκολτ πουθενά. Το χάλα, δεν πειράζει. Θες να μπει στις διασημότητες στο βίντεο κλαπ που είναι ο φίλος μου Ταβουλάρης να σε κάνει γκολτ. Να μην έχω και εγώ κάτι γκολτ. Θα είναι από βίντεο κασέτες. Έλα, Αμάντα, έλα, κοριτσάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, ρε, Ιωάννα, μην νιώθεις μειονεκτήρια και εγώ δεν έγινα πουθενά γκολτ. Κορίτσια και οι δύο, νομίζω, θα είστε ευπρόσδεκτες γκολτ στο Καραϊσκάκι. Ορίστε. Αμάντα μου, κανόνισε εκεί με τα κονέ σου. Ορίστε. Να έρθω αύριο και να τους πω, έχω gold στο Καραϊσκάκι. Ναι, ακούγεται έτσι εντυπωσιακό. Είναι, δεν είναι. Πώς λέγεται gold, πώς λέγεται, είσαι στις σουίτες. Συγγνώμη τώρα, για να δείτε την καντεμιά του ανθρώπου. Το lounge αυτό λέει που λες είναι under construction τώρα. Τα βλέπεις. Πραγματικά. Αυτή είναι η ζωή μου. Και αυτή είναι η ζωή του Δημήτρου Γκαρέζου. Ειλικρινά. Πόσος κόσμος θα ταλαιπωρηθεί επειδή έγινε ο Ουγγαρέζος γκολν. Έλα ρε Αμάντα, τι έλεγες κορίτσι μου, κάτσε. Προχθές έκανα και εγώ την ίδια ακριβώς ερώτηση στη μαμά μου, να ξέρετε. Τι της είπες? Αν έγινα από αγάπη, αν είμαι προϊόν αγάπης. Άκου τώρα. Μα τώρα τι τέτοιες έχεις κι εσύ? Επειδή είπε ο Βασίλης ότι αυτό είναι μέχρι 10 max. Και εγώ, στα 32 μου αυτό ρώτησε τη μαμά μου. Αυτό ήθελα να ξέρω. Αυτή την απορία είχα. Στα 32 την κόμπλαρες, γιατί δεν θα περίμενε να ρωτήσει η γυναίκα. Εμένα πάντως, παιδιά, επειδή είμαι το τρίτο παιδί της οικογένειας και το τρίτο κορίτσι. Εσύ λάθος, από πάντα μου λέγανε ότι κατά λάθος. Γίνεται αυτό. Ξερά τα μούτρα. Γίνεται αυτό. Εγώ επειδή είμαι το πρώτο της είπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σε αγαπάνε, ρε παιδί. Όχι, καλέ, αλλά δεν ήταν. Μισό λεπτό, γιατί μιλούσε η Αμάντα. Πες, Αμάντα. Όχι, λέω εγώ προχθές που είμαι το πρώτο παιδί, της λέω μαμά θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Πες μου αλήθεια, ήμουν προϊόν αγάπης, με κάνατε πολύ αγάπη με τον μπαμπά? Ναι, μου λέει παιδί μου. Εντάξει, μετά ήμουν ευτυχισμένη. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις. Θα σου τα πω κάποια άλλη στιγμή. Εμένα δεν με πιέσε καμία τέτοια ευαισθησία, λέω αρκεί που βγήκα ρε παιδάκι μου τώρα. Δεν ναι, βαριέσαι. Ναι. Να μην έμενε, φοβήθηκες μην μείνεις μέσα. Έλα ρε, μα πάμε στα αθλητικά εδώ πέρα, οι άνθρωποι λοιπόν, είναι, δεν μπορώ να συνήθω. Πάμε σε άλλη οικογένεια τώρα, αφήνουμε τις δικές μας, έχουμε νεότερα από την οικογένεια Τσιτσιπά. Έκανε μια ανάρτηση ο πατέρας του Στέφανου και ενώ έγραψε στην αρχή ότι γράφονται ψεύδι για να πλήξουν την εικόνα τους και ότι υπάρχουν κάποιες αναρτήσεις από άγνωστα προφίλ, κατέληξε στο ότι εμείς συνεχίζουμε δυνατοί και ενωμένοι. Περίμενε ρε παιδί μου, ο ίδιος ο Στέφανος δεν ανέβασε αυτό το post που έλεγε ο ίδιος ότι δεν είναι τίποτα για να μένει και στη ζωή σου πρέπει να είσαι εσύ κύριος του εαυτού. Το ανέβασα εγώ στο YouFly την προηγούμενη φορά. Ναι. Ότι όλα είναι πρόσκαιρα τέλος πάντων και ο μόνος που σου μένει είναι ο εαυτός σου. Ναι, αυτό είναι δικό προφανώς... του, δεν είναι αλλουνού. Αυτό είναι δικό του, αλλά προφανώς δίνει κάποια απάντηση σε φήμες που έχουν να κάνουν με το ότι θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Βγήκαν μετά κάποια fake, όντως, είτε αυτό. Από ναι, προφίλ του Στέφανου, δεν ξέρω αν έχει ο πατέρας του Twitter, νομίζω του Στέφανου, που έλεγαν και καλά ότι σταματάνε τη συνεργασία. Αυτά διαψεύδει. Ναι. Άρα θα συνεχίσουν. Το διαψεύδει. Τώρα λογικά ως προπονητής έκανε την ανάρτηση. Mm. Γιατί ως πατέρας δεν ξέρω, δεν νομίζω να μην τον έχει στεναχωρήσει όλο αυτό. Καλά, εννοείται. Περίμενε, ρε, μπερδεύτηκα. Την ανάρτηση ποιος την έκανε, ο Στέφανος ή ο Αποστόλης? Ο μπαμπάς. Άρα έχει Twitter ο Αποστόλης, μάλιστα. Στο Facebook. Εντάξει, μια τσέπη είναι, θα τα βρούνε. Αυτό ακριβώς που λέει ο Βασίλης. Δεν συμφέρει κανέναν από τους δύο. Εντάξει. Ο Τσιτσιπάς νομίζω ότι να είσαι προπονητής πρέπει να. Σε γνωρίζει ο άλλος και να έχει και ένα θάρρος παραπάνω. Δεν θα ανεχτεί με λίγα λόγια κανένα άλλο τι παραξενιές του Τσιτσιπά. Ο πατέρας του δεν νομίζω να θέλει ή να μπορεί κιόλας να προπονήσει κάποιον άλλον. Οπότε ο ένας εξαρτάται από τον άλλον.
Σωστό, σωστό. Το μπορεί, σήμερα... θέλω να πω, γιατί έχει άμεση σχέση με το θέλει, έτσι, όχι ο άνθρωπος οι ικανότητες του, δεν ξέρω καν τι είναι. Σίγουρα, βέβαια. Σήμερα κόντρα στον Evans αγωνίζεται ο Τσιτσιπάς στο Παρίσι στο Masters και ξέρετε τώρα, συγγνώμη τώρα που τα συνδέω, αλλά εμένα μου ήρθε στο μυαλό η εικόνα που είδα προχθές, η κίνηση του Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος βρήκε και φόρεσε μία μπλούζα του πατέρα του πηγαίνοντας στον αγώνα με τους Pistons. Και φωτογραφήθηκε. Είναι εκείνη με το M του κολεγίου του Μίσιγκαν, ναι. Που τη φοράει σε μια οικογενειακή τους φωτογραφία παλιά, χαρακτηριστική που κυκλοφορεί και βλέπουμε συχνά. Έτσι, πόσταρε λοιπόν και τις δύο φωτογραφίες του τότε, του μπαμπά του, και του σήμερα με εκείνον που τη φοράει και έγραψε «Φόρος τιμής στον θρύλο, σε αγαπώ μπαμπά». Νομίζω, νιώθω δηλαδή, δεν τα γνωρίζω τα παιδιά, αλλά ότι έχουν τεράστια δυναμία στον μπαμπά. Και στη μαμά για άλλους λόγους, αλλά νομίζω ότι με λίγα λόγια τους έχει πληγώσει πολύ ο χαμός του μπαμπά. Και το φέρουν ακόμη. Δηλαδή, άμα δεις, όταν μιλάνε για τον μπαμπά τους, είναι. Ναι, βέβαια. Βουρκώνουν πάντα. Και το αποδεικνύει και αυτή η κίνηση του Θανάση, αυτό το ποστάρισμα. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό και υπάρχουν και αυτά. Champions League χθες, Champions League και σήμερα. Εχθές 23 τα γκολ. Το σύννεφο που έβλεπε η Ιωάννα ήταν αυτό με τη Liverpool, την οποία δεν την πιάνεις πουθενά φέτος. Ή θα είναι του ύψους ή θα είναι του βάθους. Α, τι έγινε εκεί. Έσπασε με 2-0 το αίτητο της Νάπολη. Ποιος να το περίμενε. Πραγματικά. Επίσης. Ο τέτοιος, ο Σουτυρακόπουλος. Επίσης η Tottenham στο δεύτερο ημίχρονο τάφερε όλα όπα. Στο 95 έκανε το 2-1, πέταξε εκτός Ευρώπης στη Μαρσέιγ. Και η Μπαρσελόνα μπορεί να έκλεισε χθες με νίκη, όμως αποχαιρετά το Champions League. Σήμερα έχει ωραιότατο Juventus Paris στις 10 και Maccabi Haifa Benfica. Να δούμε αν θα χάσει καμία επιτέλους από τις δυο τους. Αμάντα μου, η Παρί πώς θα τα πάει που είναι και η ομάδα μου και στηρίζω. Εσύ στηρίζεις Παρί. Παρί. Αύριο θα έρθω με μπλούζα Παρί. Σ' αρέσει τα συνολάκια. Ναι. Πάει και ο Ολιβιέρο Στόιν στο γήπεδο. Ο Ολιβιέρο Στόιν. Ποιος είναι αυτός? Της σχεδιαστής. Θες λίγο. Ναι. Θες λίγο νεράκι. Παιδιά, μην μπλέκετε τη μόδα με το ποδόσφαιρο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα δεν αντέχω άλλο. Αλήθεια. Κάποια στιγμή, δηλαδή, αργά ή γρήγορα, θα δείτε κατεβάσω περίοδο. Εγώ αύριο χάσουμε, κερδίσουμε, θα έρθω με την μπλουζίτσα μου την Παρί. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έκανε statement. Πες πάλι τα μάτς. Έχει τίποτα το Μέγκα σήμερα? Παρί. Το Παρί. Το Juventus Παρί. Στις 10. Και έχει και Μακάμπι Χάιφα Μπενφίκα. Σας θυμίζω, Μπενφίκα και Παρί πάνε μπρος στη δόξα. Συγγνώμη, το Μακάμπι Χάιφα Μπενφίκα, Ιωάννα, σταμάτησε μου που τελειώνει τις ομάδες. Ποιες είναι? Είναι η Μαχάη. Η οποία είναι μια ομάδα στη Χαβάη. Λούα Λούα. Και Μπενφίκα το υπόλοιπο που πες καλά. Πες το. Δεν το θυμάμαι. Μακάμπι Χάιφα. Με ποιον να παίζει? Μακάμπι Χάιφα Μπενφίκα. Μακάμπι Χάιφα Μπενφίκα. Χώρισε μου τις ομάδες. Πώς λέμε χωρίς προτάσεις. Δεν ξέρω καν που να τις ξαναπώ. Μακάμπι, Χάιφα, Μπενφίκα είναι το τριπτικό. Μακάμπι, Φάικα. Χάιφα. Μακάμπι, δεν μπορώ να τα πω. Ποιανής εταιρείας ήταν ο Γκουστόν Γκουστόν σχεδιαστής? Μπαλμέ. Το Μπαλμέ το θυμάσαι όμως. Μα είναι εύκολο, το λένε. Μακάμπι, Χάιφα, Μπενφίκα. Χώρισέ μου ομάδες. Χάιφα. Δεν μπορεί να το πει ποιες ομάδες χωρίζει. Πες μου stop. Όταν τελειώνει η ομάδα, παίρνει stop. Stop. Μακάμπι. Ναι. Χάιφα, Μπενφίκα, η δεύτερη. Ναι. Πάρτα. Έλα, πάμε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 41 λεπτά μετά τις 8. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη που εγώ δεν έχω γίνει γκολ πουθενά. Αλλά έχω εδώ τον Απόστολο που λέει: Παιδιά, εγώ έχω γκολ στα σουβλάκια στη Φωσκοπούλα και κερνάω. Πολύ ωραία. Και εμείς έχουμε στο Μουρούζι γκολ. Όλοι οι μάπες έχουν γκολ στο Μουρούζι. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους μου, τους μάπες, που μου λένε: Μην ανησυχείς, θα πας στη Λουφτχάνσα. Η Σοφία λέει στο Αθήνα Παλάς. Αθήνα Παλάς, παιδιά, αγαπημένη οικογένεια Γκρικοτέλ, η οικογένειά μας πια. Ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, νομίζω ότι εκείνοι, δεν χρειάζεται, δηλαδή εκεί δεν υπάρχει στην Γκρικοτέλ, δεν υπάρχει κονέ. Είναι εκείνοι θέλουν να νιώσετε καλά και να είστε καλά. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εμείς ο συνδετικός κρίκος με μια οικογένεια, την οικογένεια της Γκρικοτέλ που πραγματικά τους αγαπάμε. Θα το πω επίσημα. Τις καλημέρες μας στην Ελένη και στον Κώστα. Σε όλους. Πολύ, πολύ αγάπη και σε όλα τα παιδιά. Και στη Σοφία, σε όλους. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, έχω να σας πάω να σας ταξιδέψω λίγο. Θέλετε να δώσουμε ένα ταξίδι? Βέβαια, ναι, θέλουμε. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε την Κοτζόπουλος Home που έχει και σούπερ προσφορά.
προσφορές μείον 35% σε όλα τα τραπέζια και τις καρέκλες μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Μην τη χάσετε αυτή την ευκαιρία. Είναι ελληνικής κατασκευής και στις διαστάσεις που επιθυμείτε εσείς. Καταστήματα σε Παλαιό, Φάλιρο και Μαρούς και μπορείτε να πείτε και στην ιστοσελίδα τους gojopoulos.gr. Και όχι μόνο αυτό. Μας προσφέρουν και ένα ταξίδι στο στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας, το Μουζάκι Παλάς. Ωραίο. Παιδιά, είναι ονειρεμένο. Είναι πείτε να το δείτε. www.muzakispalas.gr. Μουζάκι. Ο Νέζος είναι το. Έχει κόλλημα. Το Μουζάκι Παλάς. Που ξέρει τα καλύτερα. Όλο, ναι, όλο ψαχνόταν να χωθεί. Οπότε πάμε μόλι στο Μουζάκι Παλάς. Μουζάκιπαλάς.com. Και όχι μόνο αυτό, και πλήρη διατροφή στο παραμυθένιο Κεραμαριό. Είναι αυτό το μέρος που πας και τρως και περνάνε τα ελαφάκια από δίπλα σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όμορφα. Σου τρώνε το φαΐ. Όχι, καλέ. Α. Όχι, όχι. Να μου φάνε το φαΐ. Αφού το ελαφάκι εγώ μετά. Το έφαγε τώρα, έλα γίνε. Για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6, γράφοντας Μουζάκι και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση στην εκπομπή του Χάρη Χρονόπουλου το Σάββατο. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104-6, Μουζάκι και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, Vodafone TV, παιδιά, τσιμπήστε, βάλτε, γιατί έχετε περιεχόμενο HBO όλης της πλατφόρμας. Έχετε το Disney Plus με τους ήρωες της Disney, όπως επίσης και τους της Marvel. Φανταστείτε Χριστούγεννα. Χουχούλιασμα, χριστουγεννιάτικες, πήγα και πήρα εγώ. Χριστουγεννιάτικες πιτζάμες. Α, πήρες, πήρες. Λέω, δεν μαμάς, δεν μαμάς. Δηλαδή, συγγνώμη, πες μου τι είναι αυτές οι ολόσωμες κιόλας. Πήρα ολόσωμη, Batman είναι. Α, μαύρο, ωραία. Batman, μαύρο, με κόκκινο Batman. Αλλά οι χριστουγεννιάτικες μου είναι Garfield με αυτό. Με σκουφάκι, Άι Βασί. Καταρχάς, η μάνα μου έχει μάθει πριν να φοράω καινούργιες πιτζάμες την πρωτοχρονιά και καινούργιο σόβρακο. Σωστό. Σωστό. Καινούριο από κουτί, έτσι. Καθαρό που φοράω ούτως ή άλλως. Από κουτί, αλλά να το πλύνουμε πρώτα το εσώρουχο. Ναι. Α, δεν τα πλένω εγώ. Ωραίος. Εδώ και από τα εκεί πέρα έχω κάτι κουτάλες και μαγείρεψα μαγείρεψα. Καλά, πρέπει να τα πλένεις. Καλά το να πλύσουν. Έχουμε πάει και φαντάζει. Ακούω casual και σμούλη τη ημέρα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι Vodafone TV, τσιμπήστε το. Αν μπείτε και στα προγράμματα Fiber 100 τη Vodafone, θα το έχετε δωρεάν. Οπότε θα με θυμηθείτε, γιατί είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, κύριε. Φύγαμε για κίνηση, κύριε. Πάμε να βγούμε έξω στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται και σήμερα. Χαμός και δεν θα σήμερα μάθουμε, γιατί σκοτώθηκε αυτός που μας έλεγε τη κίνηση. Αλλά είσαι καλά. Με φάγανε το σπίτι μου. Είσαι καλά. Σκοτώθηκα, μωρί, τι καλά Αχ, παιδιά, έφυγε τάκλιν. Σκοτώθηκε, παιδιά. Έλα, εντάξει είσαι. Καλημέρα. Ναι. Ναι, συνδυόμαστε με κάτι. Έλα. Τι πάθατε, κύριε. Τι γίνεται. Τι πάθατε. Εδώ κρεμοτσαγκίστηκα, μόρι κουλή. Να προσέχετε, δεν έχετε ακούσει πολύ. Έχουν βάλει τις φλοκάτες, κάτι αυτά, κάτι πατάκια. Μόρι Μπάρμπι, θα στα βάλω στον πάτο. Να προσέχετε, κύριε. Έχουν τρελαθεί. Πάνε και φτιάχνουμε ολόκληρες αυτές. Έχω φέρει εγώ ολόκληρα χαλιά από τη Μυραράκαινα. Έχω βάλει σπερσικά με αυτά, με κρόσια. Έχω πει. Μην τα βάλω, είναι wall to wall. Σκρεμοτσαγκίστηκα, μωρή. Γράμμα είναι δυνατόν. Εγώ περίμενα να πάω από χέσιμο. Μην πάω και από πέσιμο. Αυτό ήθελα να σας πω, να προσέχετε λίγο. Εσύ να προσέχεις, κουφάλα, που με έχεις φάει. Εγώ δεν ξέρω. Μέχρι στο στόμα σου. Τι έκανα πάλι, κακομοίρα, τίποτα. Παρά δεν είπα. Θεμάσαι, ξέρω, αν πάθω τίποτα, σπάς το ισχύο μου, τελειώσαμε. Εμείς τι είσαι γύρω κομμία, θα είμαστε το φαν. Ναι, καλά, θα την αλλάξω τη σειρά. Το κάνω, το βγάλω από το YouTube, θα το κάνω στην εντατική. Κατά τα άλλα, πώς είστε. Πανά θεμά σας. Θα πάω, μωρή, θα πάω πλούσια. Ορίστε. Ορίστε. Τι με ρώτησες. Λίγο το έχετε αυτό. Λέω πώς είστε σήμερα, πώς ξυπνήσατε. Πώς να ξυπνήσω, κρεμοτζακίστηκα. Πιάστηκε το δαχτυλί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος. Τρεις φορές έχω τέτοιο πόνο έχω νιώσει στη ζωή μου. Πότε? Μια φορά ήμουν στο λιτόχωρο, στο στρατόπεδο. Μόνος. Ένα αυτό. Έχετε πάει στο στρατό. Χτύπησα το... Στο στρατό δεν έχω πάει, μωρή, εγώ. Α, στο στρατόπεδο πήγε. Ότι είναι Ταϊλάνδη. Ναι, έχω πάει στο στρατό της Ταϊλάνδης. Α, μάλιστα. Πήγα επισκεπτήριο. Α, ναι, τους πήγα μια μιλόπιτα στεργίου. Μα τι θέλεις τώρα και εσύ να μάθεις.
Λοιπόν, τι έλεγα, ναι. Ότι όπως περπατούσα στο, στην απόσταση του Νέου Βουτζά, κατάλαβες, ανάμεσα τώρα έχω, δηλαδή είναι Louis Σέζ και έχω, από τη μια πλευρά έχω ένα Louis Σέζ, μια πάρα πολύ ωραία συμφωνιέρα. Ωραία. Mm-hmm. Ναι, και μετά έχω ένα... Λουδοβίκο 16. Ολόκληρο... Έχω ένα μπαούλο που μέσα έχω τα Κριστόφιλ μου. Α, τα Κριστόφιλ. Τα Κριστόφιλ ήταν μαχαιροπύρουνα, κατάλαβες, γιατί θέλουμε να φάμε τώρα. Καλά, με τα ποδάρια τρώμε εδώ πέρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και όπως περπατάω και πάω να βάλω να πούμε μια τριπλοποδιά, να πούμε στην. Πώς τη λένε, στη Μόνικα. Ναι, πάω να την τρουμπλαντήσω γιατί γελάω πάρα πολύ. Με τη Μόνικα πέφτει, παιδιά, με τα μούτρα. Κάνει face planting, πέφτει με τα μούτρα πάνω στο. Είναι φοβερό, παιδιά. Πέφτει πάνω στην πατητήτσι με το κονία με τα μούτρα. Πολύ γέλιο μιλάμε τώρα. Την έχω κάνει να πούμε εσεί κάτι, την κακομοίρα. Όταν πέφτει, κάνω μια ευγή. Λοιπόν, τι έλεγα. Και όπως περπατούσα, χτυπάει το δαχτυλάκι μου. Αχ, πόνεσα. Πάνω στην κάσα τη πόρτα. Παραλίγο να μπω στη δικιά μου την κάσα. Με την παντούφλα ήσασταν. Μόρι, ξυπόλυτη ήμουνα. Αυτό είναι το σικ μες στο σπίτι. Τα ποδάρια, τα ωραία, καλά, δεν μπορείς να καταλάβεις. Έχω κάνει αυτά, έχω κάνει. Καταρχάς, έχω κάνει μόνιμο πεντικιούρ. Έχετε. Α, ημιμόνιμο κάνετε. Ημιμόνιμο. Όχι, μόνιμο, ημιμόνιμο τελείω. Δεν μεγαλώνει τον νύχι. Αυτό είναι. Δεν μεγαλώνει τον νύχι. Όχι, πιάνει λίγο αλάτι, αλλά το τοξίνει αυτό. Έλα, μωρέ, πρωινιάτικα. Ναι. Το ξύνω βαγγέλα. Και το κάνω όλα μόνο. Λοιπόν, και το άλλο είναι που έχω χτυπήσει τον αγκώνα μου, ο τρίτο πόνο που έχω ζήσει. Α, το καλό, πώ χτυπήσετε τον αγκώνα σα. Όπως τώρα μου είπε τον αγώνα, ήμουνα στα 4 γιατί είχα στα 3-5 πηγάδια, δίπλα είναι τα 4 πηγάδια. Α, οπότε ήσασταν ναι. Γιατί είναι 3-5 και πιο λείπει. Το 4. Το έτσι. Α, μπράβο. Κάνατε το 4ο πηγάδι. Ήμουν στο 4ο πηγάδι και όπως είχαμε πάει να βγει, κουλουριστράω κοντά αυτό πάνω να κάνω σκι το snowboard και πέφτω πάνω στον αγώνα για με ηλεκτρίστηκα μόρι. Αχ, κύριε Ηλία. Να σας πω τώρα. Κυριλία, αλλά κυριλίκια. Κυριλίκια. Εδώ οι ακροατές μας έχουν επιθυμήσει λίγο το ελικόπτερο. Ποια είναι η ακροάτρια, να μου την πείτε, πώς τη λένε. Είναι έλα. Η Ρούλα, η Μαριάννα, η Ανδρέα. Η Ρούλα. Μπράβο, Ρούλα. Η Ανδρέα. Πολύ, πολύ. Η Ανδρέα, έλα μωρή Ανδριανή, ποια είναι άλλη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ. Τώρα έχει κολλήσει εδώ το σύστημα, καταλαβαίνετε. Η τόλιση, η στάθηση έχει. Ναι. Έχει κολλήσει το σύστημα. Η Απόστολος. Λοιπόν, έλα μωρή Αποστολία, τι κάνεις. Έλα να σου πω, άκου να δεις, έχει στην Αθηνόλα μια ζεκίνηση. Εκεί πέρα στο κόμβο καλυφτά και λίγο και μωρέ, στην άνοδο και στην κάδο. Θέλανε λίγο ελικόπτερο, μωρέ, κύριε Ηλία. Μωρή, δεν μπορώ τώρα, κουρτσάθηκα σου λέω. Πώς να πατήσω το συμπλέκτη. Αύριο όμως, Ναι, δεν μπορώ τώρα να οδηγήσω το ελικόπτερο. Έχει καθυλωθεί όλη η δεξιά μου πλευρά, μωρή. Έχω γίνει κομπολόι. Θα του βάλετε γύψο. Τι να του βάλω τώρα, ξέρω εγώ. Λαϊκό μου φαίνεται. Όχι, όχι, του βάλω κάτι υγρό άλλο, χρυσό. Κάτι... Φύλλα χρυσού. Άργυλο. Τι να βάλω. Φύλλα χρυσού. Μπράβο, λίγο σε αυτό θα το βοηθήσει, πιστεύεις. Βέβαια. Θα το δέσει. Λίγος... Ρε, εσύ μήπως να πάω να βάλω. Πονάω, μωρί, πονάω. Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω τώρα. Μπορώ να τραβήξω τα μαλλιά μου, να πονάω λίγο περισσότερο εκεί, να μην το σκέπτομαι. Βάλτε λίγο περούκα, καλέ. Βάλτε λίγο πάγο κι ας είναι λαϊκό. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα και στα παιδιά που τώρα συντονίστηκαν. Καλημέρα και στους μάπες μας που είναι από το πρωί. Από πρωί-πρωί εδώ. Έχουμε φτάσει στα 6 λεπτά πριν τις 9 και ήρθε η ώρα για την πινακίδα μας. Η πινακίδα που κερδίζει. Τα στοιχεία της ημέρας. Λοιπόν, σας έχω τα στοιχεία της ημέρας. Θέλουμε η πινακίδα, η δική σας πινακίδα, έτσι, να έχει αριθμούς, να είναι όλοι οι αριθμοί ζυγοί. Και αν δεν ξέρετε ποιοι είναι οι ζυγοί, δηλαδή 0, 2, 4, 6, 8... Η άρτη. Πήγα να πω και 10, αλλά δεν έχει η πινακίδα 10. Η άρτη. Άρτη. Η άλλη ποιοι είναι, η μονή. Η μονή. Πώς λέγονται. Η μονή. Περιτή. Περιτή. Λοιπόν. Να γυρίσουμε. Οπότε στην πινακίδα. Ψηφία ψάχνουμε, να είναι όλα τα ψηφία. Όλα τα ψηφία, όλοι οι αριθμοί της πινακίδας σας να είναι ζυγοί, παιδιά. Αυτό θέλουμε να τσεκάρετε σήμερα στην πινακίδα σας και να μας στείλετε το μήνυμά σας τώρα στο Viber, αν όντως ισχύει αυτό, στο 698-104-104-6, γιατί ο πιο γρήγορος έχει κερδίσει. Αντώνης Ρέμος και Φεγγάρια Χάρτινα στον MyRadio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 9 η ώρα ακριβώς λέει το ρολόι μας. Καλή σας ημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Και έχουμε. Τι έγινε, καλέ. Τι επίθεση ήταν αυτή. Τι κοροϊδεύεις που μιλάω στους ακροατές. Άρα είμαστε. Ναι, κανονικά. Είναι βλαμμένο το παιδί. Είναι τελείως βλαμμένο. Καλά τώρα. Εδώ χτύπησα και δεν ήρθα να με γιατροπορεύσει, να πούμε.
Ναι, αλλά βγήκε. Τα ακουστικά. Η άλλη νάσια είναι για. Ε, πάντα ακουστικά. Παιδιά, μπουρδουκλώθηκα πάνω στο καλώδιο των ακουστικών μου. Καλά, η νάσια είναι να είσαι. Να πεθαίνει, να ψυχοραγεί και να χρειάζεσαι βοήθεια. Πιο αργά δεν έχει έρθει άνθρωπος. Πετάχτηκε η κοπέλα μαζί με τα ακουστικά. Πετάχτηκε. Παραλίγο να αλλάξουμε σεζόν. Πετάχτηκε. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Μάπες, γιατί σας έχουμε εξάψει το ενδιαφέρον. Έχουμε και πινακίδα. Mm-hmm. Ξέρω, θα σας δώσω. Απλά να σας πω ότι για τα Jack and Jones σήμερα, χτες ήταν, έγινε χαμός και σας ευχαριστούμε. Και έχουμε τώρα 5 του μηνός Νέα Ερυθρέα στις 11 η ώρα το πρωί. Για να γνωρίσετε άλλο ένα κατάστημα Jack and Jones από τα 300. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, μιλάμε για premium brand στον όμιλο best seller. Τα καλύτερα ρούχα τα οποία συνδυάζουν, συμβολίζουν εσένα. Δηλαδή λένε αυτό το jacket είναι Jack and Jones, το φορούσε ο Γκαρέζος ή ο Βασίλης. Αυτό το jean είναι που το φορούσε η Ιωάννα. Δηλαδή είναι τα ρούχα σήματα κατά δεθέντα που λέγανε παλιά. Jack and Jones, τσεκάρετε τα σε Καλλιθέα, Περιστέρι, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Πειραιά, Αθήνα, Δεμολάθενς. Τσεκάρετε τα λοιπόν, γιατί πραγματικά είναι τα ρούχα τα οποία θα είναι ο φιλαράκος σας, θα είναι μαζί σας, πλήνε βάλε που λένε. Jack and Jones, το DNA σας. Αυτό ήθελα να πω και κάτι ήθελα να πω, το ξέχασα. Α, να πω καλημέρα στη Λαρισάρα μας που μας ακούν. Βέβαια, καλημέρα. Στα αδέρφια μας. Στην Τρίπολη, στην Κέρκυρα και στα Γιάννενα επίσης. Και στα Χανιά. Βέβαια. Μπουτσουνάρια, Χαλέπα. Βέβαια, μας είχαν στείλει πριν και μήνυμα, ρε παιδιά, λέει το Πάσχα θα έρθετε στην Κέρκυρα. Μακάρι να έρθουμε. Το καλύτερο θα ήταν. Μακάρι να είμαστε καλά αυτό. Και να έρθουμε και στην Κέρκυρα. Και να πάμε να ρίξουμε έτσι μια μεγάλη στάμνα μάπικια. Λοιπόν, έχετε στείλει και σήμερα πάρα πολλά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πινακίδα. Αλλά πιο γρήγορη ήταν η Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιμάστε. Όχι, όχι, είμαι στη δουλειά. Α, εντάξει. Γι' αυτό έχεις επιτυχία, είμαι στη δουλειά, δουλεύω σε γραφείο. Ωραία, έχεις συναδέλφους εκεί δίπλα και έχουν αισθήσει αυτή τώρα. Όχι, είμαι μόνη μου. Άρα είσαι αφεντικό. Έχουμε πριν από όλους. Ναι, είμαι μόνη μου. Το κορίτσι έχετε πάει πριν από όλους, σου λέει. Είσαι λίγο αφεντικό, είναι λίγο δική σου δουλειά ή απλά είσαι πάρα πολύ. Όχι, καθόλου. Υπάλληλος είμαι, απλά επειδή έχω παιδιά και πάνε σχολεία, ξέρεις, έρχομαι πριν, έρχομαι νωρίτερα. Σωστό. Άρα μέχρι να έρθουν τώρα οι άλλοι, μπορείς να ενθουσιαστείς γιατί κέρδισες. Μπράβο. Πώς τη λένε τη φίλη μας. Είναι η Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, μου να σου πω ότι έχεις κερδίσει ένα γεύμα αξίας 60 ευρώ στο Ράμινο στη Γλυφάδα που είναι ιταλικό εστιατόριο. Αλλά μπορείς να το αφήσεις αυτό το δώρο και να ανοίξεις ένα από τα τρία μας καλάθια που. Αυτά που μιλάνε. Αυτά που δεν χωνεύω. Ίσως κρύβουν δώρο μεγαλύτερης αξίας, ίσως κρύβουν και μικρότερης αξίας. Θες να το ρισκάρεις. Ωραία, θα ανοίξουμε καλάθι, ναι, εννοείται. Αχ, μ' αρέσει, Κωνσταντίνα, ξέρεις τι θέλω. Η Κωνσταντίνα που έχει αυτή τη διάθεση και μας ανεβάζει και μας όλους τους μάπες. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, να μπορούσα να είχαμε τώρα μια δωράρα. Αλλά να είχαμε, ρε παιδί μου, τώρα το λέω. Όχι πως αυτά δεν είναι ωραία δώρα. Λέω για μετρητά. Να είχαμε, ρε παιδί μου, να δίναμε 10 χιλιάρικα και να μην πάει. Άκου τώρα. Και να μην πάει. Να μου πει σήμερα. Τώρα φεύγω από τη δουλειά. Και να τη φύγει. Όχι να παραιτηθεί. Σήμερα. Ξέρεις, όμως, είμαι τέτοια εγώ και θα έλεγα κορίτσια, κλείστε το. Θα έλεγα και στην αφεντική να μου κλείστε το και πάμε όλοι μαζί. Σαν και εμένα είσαι. Ουγγαρέζος. Να σε λένε Κωνσταντίνα Ουγγαρέζου. Τέλο να σε καλά, κορίτσι μου. Άρα να ξέρει, θα σου έρχονται συνέχεια εφόσον είσαι έτσι. Εμένα δεν μου έρχονται, αλλά επειδή δίνει. Ούτε εμένα μου έρχονται, αλλά δεν πειράζει. Επειδή δίνουμε. Να σου πω κάτι, κοιμόμαστε ωραία το βράδυ όμω, ρε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Ότι όποτε ώρα. Αυτό έχει τύχη τη συνείδησή σου, είσαι καλά, λε εντάξει, εγώ έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω, τα άλλα. Οπότε Κωνσταντίνα μου επιλέγει το ένα, το 2 ή το 3. Το 3. Το 3. Είτε είσαι αλήτης είτε είσαι μαντάμ. Ναι, εντάξει τώρα. Κέρδισες ένα κόσμημα Ρεμπέκα αξίας 100 ευρώ. Τέσσερα καράλια. Κωνσταντίνα, τσίπησες η κόσμη μεγαλύτερο. Εντάξει, και το φαγητό τώρα είναι ωραίο. Καλό. Και είναι όμως και τα Ρεμπέκα όμως φανταστικά. Είναι. Και έρχονται τώρα και οι γιορτές, ναι. Οπότε θα το ευχαριστηθείς. Κωνσταντίνα, όμως, πρέπει, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να έχεις και καλή συνέχεια στη δουλίτσα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνα. Λοιπόν, θέλω το εξής. Γεια σου. Λοιπόν, να σου. Ντροπή. Θέλω το εξής να κάνουμε. Όταν θα βγαίνουν οι ακροατές, να ψιλολένε και τα. Δηλαδή να συμμετέχουν στη συζήτηση σε αυτό που είπατε. Κατάλαβες, ναι. Δηλαδή να τους ρωτάμε για το θέμα ημέρας. Ποια είναι η γνώμη σου, αν θέλουν οι άνθρωποι. Σε ποιο ραντεβού να το κάνει ο Γκαρέζος, στο πρώτο, στο τρίτο, μπράβο, ποτέ. Πείτε τη γνώμη σας για την Τσού. Αλλά η ποιος μου έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον πριν πάμε στο κομμάτι. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Ότι σου λέει ότι αν. Ότι, λέει, έχει δίκιο ο Δημήτρης, δεν έχει σημασία τώρα ποιος έχει δίκιο. Για το επιχείρημα το λέω. Ότι αν σου το κάνει στο μυαλό πρώτα, είτε είσαι άντρα είτε είσαι γυναίκα, μετά απλά το σεξ είναι ένα.
Να σου το πω, ρε παιδί μου, από τη δική μου την πλευρά. Mm-hmm. Να το πω, mm-hmm. να μιλήσω τώρα. Μίλα, βρε, μίλα. Να μιλήσω ευθέως. Σε έχουμε φημώσει εμείς ποτέ. Δεν μπορείτε κιόλας. Για μίλα λίγο ευθέως. Λοιπόν, λέω ευθέως ότι. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα για να το καταλάβετε, ρε παιδί μου. Απλά, ρε παιδί μου, εντάξει, κάθε φορά. Έχετε δει ποτέ αβοκάντο όριμο? Βεβαίως. Ωραία. Όταν. Ας πω άλλο. Έχετε την μπανάνα όριμη που να είναι μέσα μαύρη, αλλά που είναι πολύ νοστιμή και γλυκιά. Απ' έξω μαύρη. Α, μπράβο. Απ' έξω το ίδιο είναι. Το ίδιο. Λοιπόν, αν εκείνη την ώρα στην μπανάνα την όριμη γίνει μια μικρή τρυπίτσα στο κέλυφος, στη φλούδα της. Ναι. Στο. Ναι, ναι, ναι. Βγαίνει έξω όλη η μπανάνα. Ναι. Λοιπόν, αν έχει καταστήσει. Μην πετάγει γιατί θα έρθει το σουρού. Άσε να το πάρω εγώ πάνω έξω. Λοιπόν, αν. Καταστήσεις την μπανάνα σου όριμη, την μπανάνα του αλλούνου όριμη. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται τίποτα παρά μια τρυπίτσα μετά στο κέλυφος. Καλά, κάποιες. Θέλω να πω, ναι, ότι αν έχεις κάνει όλη τη δουλειά στο μυαλό, μετά ένα τίποτα, ένα κούμπιμα είναι και φαπ. Ποια έχεις τον απόλυτο οργασμό. Γι' αυτό λοιπόν, όλο το χτίσιμο γίνεται στο μυαλό. Γι' αυτό και η κακή πλευρά αυτού, η καλή πλευρά είναι αυτή ότι βιώνεις το απόλυτο σεξ μετά, αν σου έχει κάνει σεξ στο μυαλό άλλος. Mm. Το κακό είναι ότι μπορεί. Στηριζόμενος όλο στο μυαλό να σε εκμεταλλευτεί, δηλαδή να στηριχτεί. Δηλαδή, καμιά φορά, με λίγα λόγια, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που λες αυτού τι του βρήκε, αυτήν τι της βρήκε, που το λες από μέσα σου και καλά κάνεις και δεν σε αφορά κιόλας, αλλά λέμε τώρα, δύο τι να μπορεί να συμβαίνουν, το καλό και το κακό. Το καλό είναι ότι του έχει κάνει δουλειά στο μυαλό ή τη έχει κάνει δουλειά στο μυαλό. Το έχει ανοίξει τη φλούδα. Σε ευχαριστώ. Το κακό είναι ότι έχει πατήσει σε κάποια ανασφάλεια τη, ανασφάλεια του. Και πάλι έκανε παιχνίδι με το μυαλό, αλλά με κακό σκοπό, με κακή πρόθεση. Ωραία, από εδώ και πέρα όταν θα βλέπω άντρα, δηλαδή, θα λέω. Ποιο μου λέει και μου λέει. Μια μυαλάρα. Καλά. Δεν στο έχει κάνει ποτέ κάποιο στο μυαλό για να ξέρει ότι δεν σε νοιάζει καθόλου μετά ο φαλός του. Ναι, πάντως να πούμε και. Δεν το έχει κάνει. Να πούμε και την άλλη περίπτωση. Ότι... να πω ένα παράδειγμα. Ναι. Μου λέγανε να χτίσουμε χθες για μια πολύ γνωστή ηθοποιό που είναι πάρα πολύ όμορφη. Και έχει τρομερή ανασφάλεια και έτσι εκεί πατάνε ο κάθε να πούμε ελεχρήτη. Έτσι. Και την τυρανάει. Εμείς οι όμορφες. Γιατί τον ερωτεύεται. Μόλις αυτός τσιμπήσει ότι αυτή έχει ανασφάλεια, τον ερωτεύεται και φάει. Έτσι είμαστε εμείς οι όμορφες. Ναι, το έχετε αυτό γενικά. Αυτό που παθαίνουμε εμείς οι όμορφες. Οι όμορφες που. Ναι, που χοροπηδάτε να σας δούμε όμως. Σε κάθε περίπτωση, κάποιες μπανάνες που έλεγες πριν. Οριμάζουν και από μόνες τους. Δηλαδή, μην περιμένεις εσύ, ας πούμε, να ανοίξει φλούδα. Ξεφλουδίζονται από μόνες τους. Ναι, μπορεί να έχει ανοίξει αυτή και σε περιμένει. Αυτό ξεφλουδίζονται. Ναι. Και θα αρχίσω να τρώω μπανάνες. Καλύτερα στη μπανάνια. Μπορείστε. Κι ας τρώω μόνο μπανάνες. Θέλω μετά να βάλουμε και το γοριλάκι. Αδιέστηση. Παιδιά, αυτό το τραγούδι το έχω τραγουδήσει με τη Δέσποινα Βανδύ, πιτσιρικάς. Πάνω στη σκηνή, έχω και φωτογραφίες. Αποκλείεται. Ανέβαζε έναν, ρε. Ανέβαζε έναν. Άρα δεν το ξέρει η Δέσποινα ότι έχει τραγουδήσει με Ουγγαρέζο. Ελ τηλεφών από Ελένη Φουρέιρα εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα 14 λεπτά μετά τις 9. Ο Δημήτρης με ενημέρωσε. Μιλάτε λίγο για σεξ ενώ διανύουμε το No Nut November. Έχει απόλυτο τι δίκιο. Είναι αυτό, ρε παιδιά. Από χθες έπρεπε να το έχουμε πει. Εδώ, Millennial. Βεβαίως, σήμερα 2 του μήνα, άρα χθες είχατε την ευκαιριούλα σας να κάνετε το σεχ, γιατί από σήμερα και μέχρι. Εγώ το είχα να βάλει για σήμερα γι' αυτό. Α, καλά. Λοιπόν, για ένα μήνα την έχασες την ευκαιρία σου, διότι μέσα στο Νοέμβριο εμείς οι άντρες θα κάνουμε no nut, δεν θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τα nuts μας με κανένα τρόπο, ούτε μόνοι μας, ούτε με παρέα, ούτε με ταινία, ούτε με κανένα τρόπο μέχρι το τέλος του μήνα. Εκεί σου λέει θα γίνει μετά το μπαμ το μεγάλο. Ούτε μόνοι μας. Ούτε μόνοι μας, γι' αυτό σου λέει. Εδώ γιατί... έχασε το χρώμα του τότε ναι, μόνοι στο... μας. Ναι. Παιδιά, εγώ δεν τα καταλαβαίνω τον νονάτ. Μόνο σε ένα πράγμα θα προσκυνήσω. Μόνο ότι είπες στη 40η. 40 το καταλαβαίνω. Μεγάλη εβδομάδα, ναι. Τώρα νονάτ τι νονάτ. Και τώρα είναι... το νονάτ, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος? Να σου λείψει, να κάνεις αποτοξίνωση. Ποιος είναι ο στόχος? Αποτοξίνωση, νομίζω τοξίνωση γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Ναι, να σου λείψει λίγο έτσι και στο τέλος του μήνα να είναι φαντασμαγορικό. Αλλά εγώ, να... εγώ είχα ένα φίλο που γούσταρε. Κάντο, βρε. Φίλο που γούσταρε την ΟΝΑΤ. Το Νοβέμπερ. Έλα, καλό. Καταπληκτικό. Σε περιληθείτε μαζί μας. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας. Πάμε στα μηνύματά σας. Έχουμε, τι έχουμε, 9 και 4 είναι. Η ιδιαιτερότητά σου είναι. Πάρα πολλά. Διάβασε κανένα μηνύμα. Ή έχει λέει φράγκα. Εννοεί ο Γιάννης μάλλον ότι το μυαλό. Κοίταξε και αυτό. Οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει δεν είναι το ευθύ ότι μου αρέσεις σαρκικά και σε διεκδικώ και σου λέω τα δικά μου, ρε παιδί, το παραμύθι μου με λίγα λόγια να σε ρίξω, εμπίπτει στο ότι σου κάνω παιχνίδι στο μυαλό. Ναι. Και λέω λοιπόν ότι αν έχει γίνει καλό παιχνίδι στο μυαλό, το σεξ είναι απλά
Το επισφραγίζει. Να ρωτήσω κάτι. Απλά. Απλά. Το σεξ είναι έτοιμο το πράγμα. Δεν χρειάζεται τίποτα μετά. Και το χειρότερο σας να κάνεις και μικροφαλικός να είσαι που λέει, αυτό σας λέω. Η επέκταση του μορίου είναι το πόσο σεξ έχει γίνει ήδη στο μυαλό. Το σεξ είναι αυτόνομο. Κάθε... Αυτή η γοητεία του μυαλού που λες θα φύγεις ένα μήνα, δύο. Δεν έχεις κάνει σεξ ερωτευμένος πολύ. Ναι, καλά. Επειδή το έχω κάνει και ερωτευμένος και χωρίς. Και ανερωτευτός. Και ανερώτευτος. Ανερώτευτος. Είναι αυτόνομο, ρε παιδιά, το σεξ. Δηλαδή θα φύγει αυτή η γοητεία που λες του μυαλού και θα κοιτάξεις και θα πεις, α, τελικά μικροφαλικός. Εντάξει, δηλαδή τώρα έτσι όπως το λέτε. Ή ας πούμε τελικά θα πεις πόπο δεν ταιριάζω. Άρα κάνει σεξ για. Δηλαδή, σεξ είναι, δεν είναι τι σπουδές θα κάνω για να δω τη δουλειά θα πιάσω. Τώρα το κάνεις το σεξ. Εσύ κάνεις σεξ για το τι θα γίνει μετά από 6 μήνες. Όχι, απλά λέγαμε για τη σχέση, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι, και λέω τώρα, αν γοητευτώ στην αρχή, αλλά μετά φύγει αυτή η γοητεία και δω ότι στο σεξ. Μην το σκέφτεσαι, τώρα γοητεύεσαι, τώρα κάντο. Ναι, οκ, okay, αλλά δεν θα, θέλω, δεν θα πάει παρακάτω. Έλα, συναδέλφισσα, πες εσύ τη γνώμη. Συγγνώμη, εγώ επειδή τα ξέρω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Και από την φύση του ανθρώπου, δεν είναι ότι όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι δεν είναι, α, ένας ωραίος άνθρωπος να κάνω σχέση μαζί του. Λες, να, ένας ωραίος άνθρωπος που με έλκει και θα ήθελα να κοιμηθώ μαζί του. Επιτέλους, κορίτσια, μιλήστε ελεύθερα. Μιλήστε ελεύθερα. Με έλκει, λες, θέλω να κοιμηθώ μαζί του. Ναι. Άμα σε έλκει, τι θα δει. Όχι, στην αρχή λες ωραίος. Μετά, ναι. Αν αυτό ρε παιδί μου πας να του μιλήσει και σου πει: Γεια σου, ρε, τι κάνεις, καλά είσαι! Όχι, ρε παιδάκι μου, είπαμε. Τότε θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια στάδια μέχρι το σεξ. Μα ενώ, δεν είναι ενώ. Το βλέπω σεξ, αλλιώς άμα ήταν έτσι. Ωραία. Θα ήμασταν. Ναι. Όχι απλά να δεις έναν άνθρωπο, να του μιλήσει. Να σου μιλήσει και να πει: Και αρχίζει γοητεία, αυτό που σου λέω. Μ' αρέσει αυτός. Και αρχίζει γοητεία. Και αρχίζει γοητεία. Και σεξ θέλει να κάνει Χριστιανή, ποια γοητεία. Όχι, μην το πάτε σε μένα, παιδιά. Ναι, ή όποια κοπέλα. Εγώ δεν είμαι έτσι, εγώ είμαι πιο του ρομαντικού. Ναι, ναι. Το γύρισες, μπράβο. Αλλάζει κύπελ. Είναι το ποιοτικό. Το είπα, της έβαλα χέρι στο διάλειμμα. Τι λέω, μωρή, τι κάνεις. Μαζέψου λίγο. Τέλος πάντων. Όχι, όχι, το είναι. Καταλαβαίνω την αυτοθυσία για την εκπομπή, αλλά μετά θα βγεις και στον δρόμο, θα σε βλέπει ο κόσμος. Όχι, 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 αλλά. Ενστικτοδός, αυτή δεν είναι η πρώτη. Αυτή είναι. Σκέψη στο μυαλό μας. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή είναι. Δεν είναι, αχ, να το πάω ένα φαγητάκι να περάσουμε τέλεια. Πάντα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ο άλλος και η κοπέλα και το αγόρι. Δεν το βάζω μόνο στο αγόρι. Να προχωρήσουμε. Και αν αυτό είναι καλό, που λέμε, το σεξουαλικό, ναι. Τότε προχωράς και στη σχέση. Εντάξει, εγώ το είπα ανάποδα. Εντάξει, μην ακούμε. Εμείς έχουμε θέσει τις απόψεις μας. Νομίζω είναι ξεκάθαρες. Οι μάπες να μιλήσουν. Βεβαίως. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας. Βασίλη, και πάμε στο Βασίλη. Πάμε στο Βασίλη. Η είδηση της ημέρας με τον πανελίστ Βασίλη Βλάχο. Έχει γκαλερί στο Κολωνάκι? Όχι, ατελείες στο Αγρίνιο. Σ' όποια πόλη και να πάω, Βλάχο με λένε. Βλάχο με λένε. Ό,τι αμάξι οδηγάω, Βλάχο με λένε. Λοιπόν, όσο με υποδέχεστε, να διαβάσω εδώ που μας λέει η φίλη Κατερίνα. Εμείς στο σπίτι μας 4 χρόνια το γιορτάζουμε το νονάτ. Κουράγιο, κουράγιο, ειλικρινά. Κατάλαβες, έφυγε η γοητεία τώρα και νονάτε 4 χρόνια. Πού είναι η γοητεία σου τώρα, κύριε? Πού είναι η γοητεία, μεσιού? Τι να την κάνω τη γοητεία σου τώρα? Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή εσείς που μου το παίζετε να πούμε και προοδευτικοί, λέτε ότι ουσιαστικά κάνετε σεξ με πλάνο. Άστο, ναι, δηλαδή τι, ότι μετά από 3 χρόνια θα φύγει. Άρα τώρα να κάνω σεξ με έναν άνθρωπο που θέλω, γιατί θα φύγει μετά από 3 χρόνια. Όχι, αλλά οι προϋποθέσεις που έχεις χτίσει για να κάνεις σχέση με έναν άνθρωπο, ναι. Δεν φτουράνε για να περάσουν εκεί. Πολλά δεν φτουράνε. Χρόνια. Δηλαδή, αν κάποιος είναι μικροφαλικός, μετά από 3 χρόνια θα σου φανεί. Θα σε ενοχλήσει. Ναι. Εντάξει, τι να σας πω, ρε παιδιά τώρα. Ή αν δεν ταιριάζει, ρε παιδί μου, θα συνεχίσει να μην ταιριάζει. Εγώ σας λέω ότι και οι μικροφαλικοί, αν σου έχουν κάνει ζημιά στο μυαλό, ίσα ίσα θα σου κάνουν σεξ, λες και είναι κουπιά. Καλά, κουπιά, εντάξει. Ναι, εντάξει. Έχεις δίκιο, Δημήτρη μου. Πολύ δίκιο έχεις. Έλα, πάμε, Βασίλη. Πάμε στα τηλεοπτικά, διότι έχουμε επιστροφές. Φάπ και σε εμάς, φάπ και σε όποιον έλεγε ότι η Σοφία Χατζηπατέλης δεν θα επιστρέψει στο GNTM. Θα γυρίσει. Από το Star το ανακοινώσανε. Εμείς είπαμε δεν υπάρχει. Το έγραψα κιόλας στο YouFly. Παιδιά, μπείτε να διαβάσετε το κείμενο μου στο YouFly.com. Έχω και άλλα ψέματα. Εγώ φταίω, εγώ τον πήρα στο λαιμό μου. Που είχε το αποκλειστικό το ρεπορτάζ από μέσα. Ήσουν επιγύη μου. Επιστρέφει. Όταν μία είδηση ξεκινάει με το ξέρω από μέσα, όλοι ξέρουμε πού καταλήγει. Ναι, ρε παιδί μου. Όχι, επιστρέφει, επέστρεψε, σου λέει στο πρωινό του Star. Το άκουσα. Ήδη έχουν γίνει γυρίσματα, φωτογραφίσεις. Έτσι έπρεπε. Και θα δούμε τώρα πώς θα είναι και η συνύπαρξή της με Βιτινάρος, που είχε γίνει εκείνο το mini beef που είχαν ανακοινώσει στο Instagram. Σωστά. Τη Βιτινάρος ότι μπαίνει στο GNTM. Α, ναι, και αυτή σχολίασε. Χαχαχαχαχα. Είδατε τελικά ότι η τηλεόραση είναι νούμερα και λεφτά.
Εσείς νομίζετε ότι είναι μόδα, ότι είναι ότι θέλουν να κάνει το καλό. Ούτε τίποτα δεν θέλουν να κάνει. Ορίστε, ούτε υπάρχουν παρεξηγήσεις, ούτε υπάρχουν μανούρες, τίποτα. Όταν όλοι έχουν την τιμή τους και όταν αυτή η τιμή συμπέσει με τις συνθήκες της κατάστασης, τώρα δηλαδή την έχουν ανάγκη γιατί πάνε άπατη. Οπότε τώρα και εκείνη της δώσαν την τιμή που ήθελε και εκείνη ξέχασε τις μανούρες με τη Βιτινάρος και η Βιτινάρος θα ξεχάσει τις μανούρες με την. Η Βιτινάρος η κακομοίρα, τι να μανουριάσει. Τέλος πάντων. Σαν προπ την έχουν την κοπέλα που φωτογράφησε σε φωτογράφηση. Μάς δηλαδή πέτος. Λίγο το έχω σκεφτεί και αυτό. Σημασία έχει ότι όλα ξεπερνιούνται στο βωμό. Του κέρδους, γιατί είναι μια επιχείρηση η τηλεόραση. Και πρέπει να πάει καλά, γιατί το πιο ένα από τα πιο δυνατά επεισόδια, το makeover που είδαμε τη Δευτέρα, εντάξει, δεν είναι να πεις ότι θύμισε νούμερα που κάνανε άλλες εποχές. Νομίζω ήταν κοντά στο 14. Καλά έχει, νούμερα. Έχει και τρελό ανταγωνισμό πια. Έχει, με τα serial και εντάξει, αλλά φαντάσου έχει... τώρα ήταν το makeover. Εντάξει. Το makeover μετά που ήταν το επεισόδιο που περιμένουν όλοι κάθε χρόνο που ξυρίζονται τα μαλλιά της. Ακριβώς, που τις κουρεύουν, τις βάφουν, τις χτενίζουν. Ο Κωνσταντίνος λέει να βάλουμε high five, άλλο αγάπη και άλλο σεξ. Κολλάει πολύ. Α, βέβαια. Και επίσης εγώ θα ήθελα να πω ότι για σκεφτείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα. Επειδή τώρα μας ακούει ο Κωνσταντίνος που είναι αγαπημένος και ο μέντορας μας. Εμένα δηλαδή. Πόσο διαφορετικό θα ήταν τα πράγματα αν το έκανε η ΕΡΤ το GNTM. Α, θα ήταν πολύ αλλιώς. Δεν θα ήταν κυριλέ. Θα ήταν όμως το βάρος δοσμένο αλλού. Θα ήταν to the point, όπως ακριβώς είναι και στο εξωτερικό. Οπότε αν σ' αρέσει η μόδα θα το βλέπεις. Ακριβώς. Ενώ τώρα είτε βλέπεις Masterchef, είτε βλέπεις GNTM, είτε βλέπεις Survivor, βλέπεις κουτσομπολίκι. Αυτό είναι για να έρθουμε και στο άλλο θέμα που είναι επίσης των ημερών. Και ο μεγάλος πόλεμος ανάμεσα στους δύο ανθρώπους που εκπροσωπούν δύο διαφορετικά Survivor, δηλαδή πόλεμος, εντός εισαγωγικών τώρα πόλεμος, η διαφωνία. Ο Ντάνος που εκπροσωπεί το Survivor το αγωνιστικό, παρόλο που είχε εμπλακεί, όχι εκείνος, τον είχαν εμπλέξει γιατί αυτός δεν ήξερε. Σε μια κατάσταση που ήταν 10 εναντίον ενός. Και από την πρώτη μέρα τον άνθρωπο. Ναι, αλλά δεν έκανε καραγκιοζηλίκια να ταΐσει τον Ατζούν και την κάμερα. Όχι. Να πηδάει από τα δέντρα, να κάνει, να δίνει δαχτυλίδια. Παιδιά, στο και τελευταίο... μετά είναι ο Κατσούλης, που δεν το λέω για κακό, ή εκπροσωπεί την άλλη, το άλλο survivor, του ότι κάνουμε σκετσάκια για να ταΐσουμε τον κόσμο. Που τα συζητούσαν και μόνοι τους. Θυμάστε που λέγανε με έπιασε ο Δημήτρης και μου είπε να κάνουμε ότι τα έχουμε για να πάμε παρακάτω στο παιχνίδι. Με έπιασε η Ιωάννα και μου είπε να τσακωθούμε για να έχουμε, ας πούμε, το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα. Ναι. Πολύ διαφορετικό. Το reality, ας πούμε, αυτό το GNTM, καταρχάς εδώ το τραβάνε, το έχουν κάνει σόβρακο. Τυράντα φανέλα. Είναι πολύ πιο σύντομο και το κομμάτι του reality, όπως και στο Masterchef που βλέπουμε έξω, είναι για το επεισόδιο και μόνο. Δηλαδή, βλέπεις τον Δημήτρη που τσακώνεται με τον Βασίλη για 3 δευτερόλεπτα, γιατί είναι άπλυτα τα πιάτα. Πάμε παρακάτω. Δεν το συζητάνε στο πλατό, στη φωτογράφηση, την επόμενη, την ξαναεπόμενη. Ναι. Αν αυτοί τα βρήκαν, αν αυτοί έχουν πιαστεί στο ξύλο, δεν σε αφορά. Μάλιστα. Χαρά που θα έχουν ο Μπράτης τώρα και οι υπόλοιποι. Ο Μπράτης έχει χαρά ανεξαρτήτως. Η παιδιά είναι ο πιο χαρούμενος συμμετέχων στο Just the Two of Us και το έργο. Καλά κάνει ο άνθρωπος, το χαίρεται. Το χαίρεται. Παιδιά και πάρα πολύ καλά κάνει, του δίνουν τι ισπανικά να πει, τι ιταλικά να πει, ό,τι και να του δώσουν εκεί χορεύει, χτυπιέται. Συγγνώμη, και ανέβασε και Σαμπρίνα. Ναι, είδατε το Μαυρίκιο, παιδιά, που έκανε το. Δαίμονες. Τους δαίμονες. Με την Ιλάιρα. Σίγουρα το έκανε καλά. Προσκύνησε Δέσποινα Βανδύ, του είπε «Δεν σε είχα δει έτσι, σε βλέπω πολύ διαφορετικά από σήμερα». Mm. Έτσι υπήρχαν και κάποια σχόλια Παύλα Σπόντες, να πούμε, από τον κύριο Φασουλή, που του είπε «Έχετε πράγματα πολύ πιο ακριβά για να ξοδεύεστε με τον τρόπο που το κάνετε δημόσια». Ναι, και έρχομαι εγώ και λέω ότι όταν είχε κάνει όμως την οντισιόν, τον είχε κόψει Δέσποινα Βανδύ το παλιότερα στα reality. Πολλές οντισιόν, παιδιά, ο Μαυρίκιος, από παιδάκι. Σου λέει ο άνθρωπος, προφανώς δεν βρήκε κάποια άλλη δίωδο για να μπει σε αυτό το χώρο που ήθελε και αναγκαστικά. Μπήκε και σε άλλα μονοπάτια για να τον μάθει ο κόσμος και επιτέλους να καταλήξεις, γιατί ο άνθρωπος είναι τρομερά ταλαντούχος. Εγώ διαφωνώ, εγώ έπαθα πλάκα. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Όντως, έχει κλασικές σπουδές. Ακριβώς. Και του πέτυχε πάνω τώρα στους δαίμονες που πρέπει. Έχω ένα. Δεν ξέρω αν το έχω ακούσει, αν είναι το ένστικτό μου, ότι πρέπει να λατρεύει τα musical και δει την Αναβίση. Ναι, μα είναι. Θεωρώ. Επειδή είναι και από την Κύπρο και τα λοιπά. Τενόρος είναι στην ουσία. Ακριβώς. Τώρα, ότι το έχει όλο αυτό, το έχει. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε και γι' αυτό και βρήκε το σωστό reality. Mm. Αλλά ότι έχει και μια πετριά. Καλά, δηλαδή σίγουρα. Αυτό δεν το έκανε τη δημοσιότητα και όλο αυτό. Δεν το κάνει γιατί έψαχνε, όπως είπες, διέξοδο για το ταλέντο του, να το βγάλει στη δημοσιότητα. Του αρέσει, ρε παιδί μου, κολακεύεται, γουστάρει. Έψαχνε διέξοδο για μπροστά. Ναι, έχει συμμετάσχει σε όλα τα. Σε ό,τι υπάρχει. Έχει πάει σε ό,τι υπάρχει. Όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά για να είναι μπροστά. Ως και παραγωγός έγινε, να σας θυμίσω. Βέβαια. Γιατί όταν βγήκε και είπε ότι με κακοποίησαν στο στρατό και μετά το πήρε πίσω και είπε «Δεν με κακοποίησαν,
αποπειράθηκαν, τότε, αν θυμάστε, ήταν ακόμη παραγωγός θεατρικός. Ναι. Που είχε τη μεγάλη διαμάχη με το Βάλαρη. Γιατί τότε που του κακοποίησαν τη γούνα επειδή νομίζαν ότι είναι αληθινή και του ρίξανε το make-up. Θέλω να πω ότι είναι λίγο, έχει αυτή την πετριά κι αυτός τώρα. Η αλήθεια είναι πως, ορίστε, στην τηλεόραση δοκίμασε μία, δοκίμασε δύο, δοκίμασε πέντε. Βοήθησε πάρα πολύ και ο γάμος με την Ηλάιρα και όλο αυτό που έγινε. Βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Και τώρα βρήκε το κατάλληλο reality να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Ωραία που τον Δάφνο Στεφανόσαν στο Just the Two of Us, αλλά εντάξει, μην τα ξεχνάμε τα προηγούμενα. Πάντως και εκείνος, ρε παιδί μου, είναι δηλαδή σχετικά low profile, θα έλεγα, στο παιχνίδι εκεί για το πόσο loud τον έχουμε συνηθίσει. Αυτή που δεν περίμενε έτσι να μανουριάσει, ρε παιδί μου, με το παραμικρό ήταν η Βίκη Κουλιανού, που πάρα πολύ εμένα μου είχε αρέσει η συμμετοχή τη εδώ. Αλλά τώρα εντάξει, αν ήταν δύο τα μέτρα, παιδιά, τέσσερα, επειδή, τρία. Επειδή έχω συμμετάσχει και στα δύο πρώτα. Το πρώτο το ήμουν συμμετέχον και το δεύτερο, το παρουσιάσαμε με τη Ζέτα. Η Ζέτα με μένα. Δεν σ' αρέσει ποτέ, ακόμη και αν μπαίνεις χαλαρός και θα κάνω πάρτι και τα λοιπά, ξενερώνεις όταν υπολείπεσαι σε έναν διαγωνισμό. Mm. Ειδικά δε όταν υπάρχει και ψηφοφορία. Νιώθεις δηλαδή ότι ξεφτιλίζεσαι μπροστά στον κόσμο, ότι δεν σε γουστάρει ο κόσμος. Ότι ξεφτιλίζεσαι στους τηλεθεατές, ότι δεν σε γουστάρει ο κόσμος. Ναι, αυτό. Οπότε σου βγαίνει μια μανούρα, να ξέρεις. Αυτό άλλο να σου βγει, άλλο να το έχεις σαν αγωνία από πριν, γιατί καταλήγουμε να μην είσαι χαλαρός και ωραίος, όπως λέγαμε για τον Μπράτη, για παράδειγμα. Ναι. Εντάξει, ή Μέση Αργυράκη που είναι πολύ ωραία. Δεν το ήξερε και του το είχε πει ότι θα γίνει η λαλακία, να πούμε. Εντάξει. Υποτίθεται ότι δεν τη βάλανε και με τα σωστά μέτρα και έχει γίνει και μια άλλη μανουρίτσα. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει έτσι. Μια και λέμε για το Just. Κάποιοι διαλέγουν τραγούδια και κάποιοι το τρώνε φάπα από την παραγωγή. Γιατί ο κύριος Μελισανίδης επιλέγει τραγούδια? Τι κρύβεται πίσω από αυτό? Ποιος το λέει αυτό? Μελισανίδης. Ο κύριος Κοκλώνης. Το είπε. Ναι, βεβαίως. Είπε, επειδή εσείς το διαλέξατε κιόλας, γι' αυτό σας πήγε τόσο καλά. Ο Ιωάννης Μελισανίδης. Βεβαίως. Α, συμμετέχει και ο Ιωάννης Μελισανίδης. Ποιος ο Τίγρης λες να είναι στο Just the Two of Us? Okay, το ακούω. Τώρα που έφτιαξε το γήπεδο, ηρέμησε και σου λέει: Δεν πάω από και ένα τραγουδάκι να μου στο Κοκλώνη. High five. Ναι. Αχ, για να τα ακούσω. Κωνσταντίνε, δικό σου. Έλα. Ρε παιδιά, τι ωραία. Εγώ ήμουν ερωτευμένος με την Ειρήνη, παντρεύτηκε τώρα. Α, όχι, με τη Μελαχρινή ήμουν, όχι με την Ειρήνη. Η Ειρήνη είναι η αδερφή της γυναίκας του Μαγαλιά. Συγγνώμη, του, ναι. Όχι, άλλη μας. Η Μελαχρινή, πώς τη λέμε. Ναι, πώς. Φρόσο. Η Φρόσο, μάλιστα. Η Φρόσο δεν ήταν ξανθιά. Όχι, Μελαχρινή. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. 34 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα οι ακροατές μας για πάρα πολλά θέματα. Να πω καλημέρα στην Έφη μας, στον Αλέξανδρο που λέει: Έτσι είναι, όπως τα λέει η Ιωάννα. Με μένα δεν συμφωνείς, Αλέξανδρο. Ναι, αλλά δεν ξέρεις με τι συμφωνεί όμως. Δεν πειράζει, με ό,τι συμφωνεί καλό είναι. Καλά, με συγχωρείς. Κερδισμένη βγαίνει. Έτσι. Η Έφη λέει: Ο Δημήτρης μας είναι ο ρομαντικός. Εξούλε και τον Νατ Νοβέμπερ 2022. Ενώ η Ιωάννα. Γιατί ρε Τζίτζι τώρα το λες αυτό το πράγμα? Α, ο Βάκης ο κολλητός μου. Να βάλουμε το δολοφόνο από κακά κορίτσια. Και βάλε και το φιλί. Ετοίμασε τα αυτά. Α, ναι, το δολοφόνο. Εντάξει, είναι πολύ τώρα. Είναι από τη Λάρισα, δεν είναι κανένα τυχαίο να πούμε. Καλημέρα και στη Λάρισα από εκεί που κατάγεται ο κολλητός μου. Θα πάει τώρα να σα δει. Καλημέρα να πούμε και στη Μύκονο που εδώ μα ενημερώνει η φίλη μα ότι η Σοφία ότι χάνεται το σήμα. Θα μιλήσουμε, θα το φτιάξουμε εγώ προσωπικά. Θα πάρω τώρα σήμερα στο νησί και θα το ρυθμίσουμε αυτό. Ωραία. Δεν γίνεται να μην εκπέμπουμε. Ωραία, μας αρέσει που μας λέτε και τις παρατηρήσεις σας και για την εκπομπή. Άλλωστε, δική σας είναι η εκπομπή, παιδιά. Μάπες είναι τα μικρόφωνα. Έλεγα τώρα για το Βάκη, γιατί με παίρνει τη Δευτέρα για κάτι. Τον πήρα εγώ για κάτι άσχετο, ρε παιδί μου, γιατί ξέρετε τι έγινε. Τι έγινε? Είπα στο βαθιστήρι μου, ναι? Στο έχω πει. Όχι, τι έγινε. Είμαστε μαζεμένοι, ρε παιδί μου, και στο Λάμπρο που είναι του κουμπάρου μου το μαγαζί στο Φάληρο. Πίνουμε αγρασάκι. Τι είπε στο παιδάκι? Ρε παιδί μου, δεν λες ότι μερικοί που πίνουν τσακώνονται? Δεν τσακώνομαι. Αλλά. Τσακώνεσαι με τα παιδάκια. Όχι, αγαπάω τον κόσμο και δίνω πράγματα. Τι τούταξες? PlayStation 5. Α, δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Ξέρεις τώρα. Πρέπει να το πάρεις, Ναι, τελείωσε. Το πήρα, χτες. Α, το πήρες. Ναι. Πήγα το πρωί. Το έχεις στο σπίτι σου. Άκου. Όχι, είναι παραγγελία, δεν τα έχουν εκεί. Α, το παραγγέλνεις. Ναι, γιατί σου λέει μόλις τα φέρνουν να φεύγουν. Βέβαια. Λοιπόν, και πάω στο. Περνάμε ωραία, γελάμε. Παίρνω τον κουμπάρο μου την άλλη μέρα. Του λέω: Γρηγόρη, το πάω, ξέρεις, γιατί άμα τάξεις το παιδί. Είσαι καλά. Καλά, ειδικά πλαίσιο στο παιδί. Αλλά σε οτιδήποτε παιδί, οτιδήποτε. Δηλαδή δεν είναι το θέμα η αξία, γιατί δεν ξέρουν την αξία. Προφανώς δεν ξέρουν ενδεχομένως να του έχουν πει γονείς τους ότι είναι πολύ ακριβό. Πόσο ετών είναι το παιδί? 8 είναι. Στημένη στην οικογένεια. Πόσο είναι, Ρεβάκι, ο Γιώργος? Στημένη στην οικογένεια. Σωστά, γιατί πάμε να ποτίσουμε τον ονό. Στον πανταζή θα πάει αυτό. Τέλος πάντων, το πήρα χθες και παίρνω το βαβάκι να το ρωτήσω γιατί αυτό είναι μέσα στα αυτά. Του λέω για ψαξευρές που έτσι. Ένα εικοσάρικο λιγότερο, δεκάρικο. Να μπορέσω να το πάρουμε. Λοιπόν, και μου λέει. Του λέω θα κάνουμε Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Θα κάνουμε και τίποτα και τα λοιπά. Του λέω πώ γιορτάσουμε και τη γιορτή μου. Και μου λέει να σου πω κάτι, μου λέει. Πότε εγώ θα πάω για μια δουλειά, λέει στη Θεσσαλονίκη. Του λέω, θα πας στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σου λέω, μου λέει.
Καρέθα μου το έφερε, μου το έσκασε. Ο Βάκης ντρέπεται να μου πει ότι όταν φεύγει ταξίδια. Δεν ξέρω γιατί. Έλαντε. Γιατί τον έχει προγγίξει μερικές φορές και σε φοβάται. Ήμασταν μικροί τότε όμως, τώρα έχουμε μεγαλώσει. Το... Χαίρομαι να πηγαίνει ταξίδια. Τον αφήνει τώρα. Και μου λέει, θα έρθει κι εσύ. Κατάλαβες. Γιατί δεν του λέγες ναι. Έλα, έπρεπε να του πεις ναι. Όχι, αφού δουλεύω την Κυριακή. Θα πάω του, την Κυριακή, παίζω στην Κατερίνη. Θα περάσω από Θεσσαλονίκη. Βάκη μου, σε ευχαριστώ, θα έρθω, εννοείται. Όχι, να σου πω κάτι. Με θέλει, με θέλει. Ναι, εγώ πάλι ξέρεις δεν καταλαβαίνω. Ότι δεν έχουμε βρακή να βάλουμε στον εαυτό μας. Και τα πλήσων πέντε, πώς τα λένε, εξαφανίζονται με το πάνε στο μαγαζί. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχουμε να συσταθούμε. Γκρινιάζουμε για το ένα, γκρινιάζουμε για το καλάθι του νοικοκυριού. Για το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά τα πλήσων εξαφανίζονται. Ισχύει. Αλλά όταν κάποιος, εγώ σου λέω τώρα για τη μεσαία τάξη, έτσι, όταν κάποιος μπορεί, ρε παιδί μου, να πάρει μια ανάσα, την αποζητά. Και αν αυτή η ανάσα σημαίνει ότι θα στερηθεί, δηλαδή του καθενός το σύστημα των αξιών, δεν το ξέρεις. Μπορεί αυτός για να πάρει μια ανάσα παίζοντας ένα παιχνίδι με το γιο του, να μπορεί να στερηθεί λίγο φαγητό που λέω. Το καταλαβαίνω ότι αυτό που λέγεται είναι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι δεν το χοντρό. Αυτό. Είναι χοντρό και ακραίο. Θα το αλλά λέω ότι εντάξει, το φαγητό, άστο φαγητό, είναι βασική ανάγκη. Ναι. Κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Κάτι παραπάνω που πληρώνεις, ένα γήπεδο ας πούμε που πηγαίνεις, δεν το πας. Για να μαζέψει λεφτά και στου 5-6 μήνε το μαζεύει. Και εκεί μπορεί. Υπάρχουν και τέτοιε περιπτώσει. Γιατί υπάρχουμε... θα πάρει μια ανάσα εκεί που θα σου δώσει μια ανάσα να συνεχίσει άλλου 6 μήνε. Υπάρχουμε και εμεί που μαζεύαμε τα λεφτά για να πάρουμε το PlayStation 2 και τελικά είχε βγει το 3. Άλλο πρόβλημα κι αυτό. Εντάξει. Αυτά είναι τα κακά κορίτσια. Έχει τρελαθεί ο αντρικό πληθυσμό εδώ πέρα και στέλνει ναι, ρε παιδιά, κακά κορίτσια επιτέλου. Ο Βάκη το ζήτησε. Ρε Βάκη, πώ θα βγάλουμε το Βάκη σου μάπε, παιδιά. Επίσης εδώ. Εγώ ρε το Βασίλη τον κρατήσουμε έτσι κι αλλιώς. Μήπως πάμε στο άλλο το σχήμα. Ξέρεις ότι η Ιωάννα και η Βασίλη και μάπες μου, εσείς το ξέρετε γιατί το λέω στα παιδιά εδώ. Η Βασίλη και το ξέρει, έχουμε φτάσει μέχρι και 5 στον αέρα. Πολύ ωραία. Ήμασταν εγώ, ο Σταμάτης, ο Χρήστης Βεντούρης, ο Νίκος ο Ράπτης και ο Γκέιτλι. 5. 5. Βάκη, έλα. Έλα, Βάκη. Καβάλα τη μηχανάρα σου και έλα. Το μηχανάκι. Καλά, εντάξει. Έχει μπει σε ό,τι φόρουμ υπάρχει στο Facebook για. Μηχανόβιου. Όχι μηχανόβιου. Για. Πώς λέγονται αυτοί, για Βέσπα. Βεσπάκιδες. Και έχει πάει και έχει πάρει τον ένα το καλοκαίρι, τον ψάρευα. Του λέω αυτό που το πήρε. Μου λέει το πήρε, είναι ωραίο. Έχει πάρει ειδικό μπουφάν καλοκαιρινό. Για Βέσπα. Για Βέσπα. Έχει πάρει μια πολύ ωραία. Λοιπόν, ειδικό μπουφάν για το χειμώνα. Ειδικό μπουφάν για το καλοκαίρι. Γάντια που μπαίνουν, που περνάνε στα. Το έχουν και τη αυτά που βγάζουμε το ταψί από το φούρνο. Μπράβο, που περνάνε στα τέτοια τη ναι, Βέσπας. Ναι, και μένει πάνω. Στα χερούλια. Μένει στο χερούλι και ναι, βάζει ναι. Το χέρι μέσα. Έχει πάρει ειδική κουβερτούλα για τα πόδια. Δεν παίρνει ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει στη δουλειά του άνθρωπο. Έχει πάρει κράνος καλοκαιρινό, κράνος χειμωνιάτικο και για εκείνον και για τη γυναίκα του. Τέσσερα. Έχει πάρει άλλη μια Βέσπα. Όλα αυτά Βέσπα. Τι άλλο έχει κάνει. Έχει πάρει τον κόλπο. Μπαγκαζιέρα, φαντάζομαι. Εννοείται μπαγκαζιέρα. Έχει πάρα πολλά. Πού να έχει και κάνει. Και τι έκανε, επειδή άλλαξε τι ζάντε και πήρε πιο μαμάτε. Ναι. Τι άλλε τι έβγαλε. Ο Λεχρήτη τι έβγαλε στο Facebook για πώληση. Και λέει καινούργιε, ολοκένουργιε ζάντε από Βέσπα. Γι' αυτό τα φόρουμ. Ρε τι γύφτο φίλο έχω. Τον αγαπάω. Για άλλη μισή θα ήθελα να σε έχουν ενωνό. Μακάρι να είχαμε λύνωνο τον Ουγγαρέζο. Παιδιά, έχω τρία, δεν μπορώ άλλο και θέλω να είμαι και σωστός. Δηλαδή τώρα. Α, και τι έκανε ο Βάκης να συνδέσει τα δύο. Πήγε στο ένα με τον Βαφτιστήρη τον Μιχάλη και τι του κάνω. Σας έχω πει ότι έχει κόλλημα τον Καραγκιόζη. Και τα τρία μου Βαφτιστήρη έχουν κόλλημα τον Καραγκιόζη. Τους πήρε αυτό το λάδι πρέπει να είναι. Πραγματικά. Ναι. Και πήγε και του έταξε να τον πάει λύση στο σινεμά στην ταινία Καραγκιόζη The Movie. Ωραία. Αφού δεν υπάρχει Καραγκιόζη The Movie. Υπάρχει. Ναι. Βγήκε τρέιλερ. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Πιο οικονομικό και από το PlayStation. Πλάκα, πλάκα. Ναι, αυτό το έγραφε και θα φανεί πιο μάγκας αυτός. Που έχει τρία. Ναι. Δεν πρέπει και να τηρήσει τα ίσα. Όχι. Γιατί? Ένα έταξα. Δεν ξαναπίνω. Είπαμε. Πού πάμε. Έλα, πάμε. Εγώ θα είχα παρεξηγηθεί άμα δεν έπαιρνε, α πούμε, στο παιδί μου τώρα. Αν ήσουν ανωνόστης και δεν τις έπαιρνες δώρο 670 ευρώ. Και εγώ θα έλεγα συγγνώμη, σε εμάς ήρθε ας πούμε τι. Εμείς τι είμαστε παρακατιανοί. Με το κουτί δηλαδή? Τα γλυκά. Με το κασκόλ και το καπέλο. Θέλετε να σας απαντήσω τώρα. Ναι. Δεν ναι. Θέλετε να σας απαντήσω. Ελάτε, προχωράμε. Λοιπόν, εσύ τι 670. Πήγαινε να ανοίξει τα κότσια στην ονά της που έχει παραπάνω από 670 και ζήτα. Αλλά είσαι κότα. Μόνο σε μένα που δεν είμαι ονόστης. Όσο για σένα, απαξιώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι σημαντικό γιατί είναι το μέρος. Τώρα εδώ ξέρετε ότι για ένα πράγμα μπορούμε να σας μιλήσουμε στους μάπες. Για πράγματα που βιώνουμε, κυρίως για φαγητό. Όταν είναι φαγητό, είπαμε για τον απουλέ στην αρχή.
Τώρα λέμε για τους ψαράδες. Και γιατί? Γιατί αν μπείτε στο Instagram μου και στα social media μου, θα δείτε ότι κάθε Κυριακή μαζί με τον Βάκη, τον Γιώργο, τον άλλον τον Γιώργο, με τους κολλητούς μου είμαι στους ψαράδες. Εκεί στη Σεισμοπούλου, λοιπόν, στη λεγόμενη φαβέλα του Φαλήρου, εκεί που τέλειωνε ο δρόμος και άρχιζε η εξοχή, εκεί που όλοι πήγαιναν οι γονείς σας και εσείς για να βγουν, εκεί ήταν όλα τα εστιατόρια, ήταν όλες οι ταβέρνες, ήταν η χαρά της πρωτεύουσας στο Παλαιό Φάλιρο και συνεχίζει να είναι, γιατί εκεί είναι και γεμάτο Κωνσταντινοπολίτες που επίσης με την παιδεία τους και τον τρόπο που ξέρουν να χαίρονται τη ζωή τους έχουν κάνει αυτή τη μικρή γωνιά της Αττικής ένα μικρό γαλατικό χωριό. Εκεί λοιπόν βρίσκονται οι ψαράδες, θέλω να δοκιμάσετε. Είναι να μην φοβάστε τα θαλασσινά με την έννοια του ακριβού, γιατί εκεί ο Τάσος ο Βουλγαράκης και η παρέα του και η ομάδα του είναι ευγενέστατη και έχουν φτιάξει συνταγές με ψαρικά που είναι οικονομικότατα και πανέξυπνα. Δηλαδή έχει, καταρχάς για μια παρέα παίρνει μια παέγια που είναι μέσα με θαλασσινά, με πράγματα, με ωραία. Έχει επίσης, καλά, έχει ρε παιδί μου ζυγαρίδο, μακαρονάδες κτλ. Αλλά έχει παστίτσιο τόνου. Μπράβο, αυτά που έχει. Έχει φέρει το κρυθαράκι. Το κρυθαρότο. Το κρυθαρότο. Ναι. Έχει. Τα ομά του, τα σεβίτσε του. Τα σεβίτσε του. Έχει φέρει ειδικό σεφ από πολύ γνωστό άλλο εστιατόριο. Το πλήρωσε γι' αυτό, να του φτιάξει μόνο τα ομά. Εκεί λοιπόν, φρέσκο ψάρι εννοείται τα καλαμαράκια. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό. Καταρχάς είναι στο Παλαιό Φάλιρο, στη Ζησιμοπούλου. Αν έρθετε εκεί, στείλτε μου στο Instagram να έρθω να σας δω κιόλας. Λοιπόν, μας προσφέρουν ένα γεύμα δύο ατόμων για να πάτε να γνωρίσετε. Καλά, άσε που θα δείτε και διαφόρους εκεί πέρα που πηγαίνουν. Είναι παρεΐστικη η φάση. Λοιπόν, δύο άτομα. Περιλαμβάνει καλωσόρισμα, ορεκτικό, σαλάτα. Κυρίως ένα μπουκάλι κρασί και επιδόρπιο. Όλα αυτά Ζησιμοπούλου 52, Παλαιό Φάλιρο, τηλέφωνο κρατήσεων 210-9370-238. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Γνωρίστε και τον Τάσο και πείτε του τα χαιρετισματά μου, αν και θα τον δω πιο πριν από εσάς. Τι να κάνουμε για να το κερδίσουμε? Θα στείλουν στο Viber τώρα στο 698-104-104-6. Να στείλετε τώρα τα μηνύματά σας. Θέλεις να τα βάλουμε τύπου διαγωνισμό? Εγώ να το κάνουμε εύκολο. Να στείλουν. Το περισσότερο. Αλλά δεν μπορούμε να το πιστοποιήσουμε. Ναι. Το no not που έχουμε κάνει. Το περισσότερο no not. Δηλαδή περισσότεροι που έχουμε κάνει σεξ. Ναι, σιγά τώρα. Όχι, καλέ. Βάλε εκεί πέρα, παιδιά. Στείλτε απλά το όνομα τεπώνυμό σας. Άντε, εντάξει. Και γιατί... τι θες να γράφει το μήνυμα? No not που no not. Θα φάω τα ποδάρια μου. Ωραία. Στο 698-104-104-6 το όνομα τεπώνυμό σας και θα φάω τα ποδάρια μου. Για να πάτε στους ψαράδες στη Ζησιμοπούλου. Φύγαμε για συνταγή ή πού πάμε? Τραγούδι, τι θες? Εγώ είμαι έτοιμη για όλα. Είσαι έτοιμη? Η συνταγή της ημέρας από μένα. Μάγειρας τσελεμέντες θα γίνω κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Λοιπόν, έχω εδώ τη φίλη μου τη Σοφία, η οποία είναι σεφ στη Μύκονο και αυτή μας έστειλε μήνυμα και λέει: παιδιά, δεν σας πιάνουμε καλά σήμερα. Τι γίνεται? Θα το φροντίσουμε, Σοφία. Θα το φροντίσουμε, βέβαια. Και μου έχει στείλει μια εκπληκτική συνταγή. Δηλαδή, η σημερινή συνταγή δεν είναι δική μου. Θες να σου πω μια στιγμή πως έχουν τα μακαρόνια να τελειώνεις? Ναι. Θα βάλεις τα μακαρόνια σε μια. Θα βάλεις νερό σε μια κατσαρόλα, θα τη γεμίσεις τα 3/4. Ωραία. Εντάξει, 4/4 είναι μέχρι το. Πάνω από τη μέση πες της να τελειώνει 3/4. Ωραία, θα βάλεις λίγο λάδι. Τώρα θα αρχίσουν οι Ιταλοί και θα λένε: μα δεν βάζουμε λάδι στα μακαρόνια. Λοιπόν, θα βάλεις λίγο μια κουταλιά λάδι. Στο νερό μέσα και λίγο αλάτι. Πολύ χοντρό αλάτι θα βάλεις. Ό,τι θες, ναι. Και το λεπτό. Άμα κάνει. Δεν έχω χοντρό. Ό,τι θες. Αλάτι, μωρέ, παιδί μου. Λοιπόν, το βάζεις να βράσει. Το βάζεις το μάτι στο 9. Άστο να βράσει. Μόλις κάνει μπουρμπουλήθρες, ρίχνεις μέσα τα μακαρόνια. Ωραία. Κάτσε από πάνω και έχει το νου σου. Εκεί στα 7-8 λεπτά βγάλε ένα φάτο. Α, 7-8 λεπτά, μην κάτσω τώρα από πάνω 10 ώρες. Μην φύγεις. Μέχρι τα 15 θα έχει γίνει. Α, δεν πρέπει να φύγω πάνω από την κατσαρόλα. Όχι, γιατί δεν ξέρει να. Ναι, κάτσε. Εσύ όχι. Κάτσε εκεί. Στα πρέπει 7-8 να λεπτά. Τα ανακατέψω καθόλου. Δύο-τρεις φορές θα τα ανακατέψει, αυτό. Παιδί μου. Στα 7-8 λεπτά, βγάζει, δοκιμάζει ένα. Άμα είναι μέσα, να πούμε έξω, θα είναι μαλακό. Μέσα θα είναι σκληρό, περιμένει. Κάθε φορά να προσθέτει 3-4 λεπτά. Ωραία. Να το ξαναδοκιμάζει 3-4 λεπτά και όταν τα δει ότι είναι αλντέντε ή όπω τα θε τέλο πάντων, τα βγάζει, τα σουρώνει, το πετά. Και τα ξαναβάζεις στην κατσαρόλα. Εξαρτάται. Το κακαουνάκι δεν ρευόταν τόσο πολύ στο ραδιόφωνο. Εξαρτάται η διαχείριση μετά το βράσιμο, εξαρτάται από το τι θες να τα κάνεις. Δηλαδή, άμα είναι να τα φας κατευθείαν ή ας πούμε να βάλεις τη σάλτσα κατευθείαν, θα τα βάλεις μέσα στην κατσαρόλα με ελάχιστο λαδάκι, ελαιόλαδο ή βουτυράκι για να τα έτσι λίγο να γυαλίσουν που λέμε και να μείνει ζωντανό, να μην κολλήσουν από το άμυλο.
Ας το κάνει, φτιάξε τα στεγνά. Εσύ βάλ τους λίγο τυρί και τα λοιπά και σιγά σιγά θα μάθεις. Αυτό που σου λέει ο Βαγγέλης. Γιατί, ποιος είναι ο Βαγγέλης. Αυτά που σου λέει ο Βασίλης. Μπορείς ρε παιδί μου, μετά σιγά σιγά θα μάθεις. Λίγο από το νερό θα το βάζεις και στη σάλτσα. Ή θα τα βάζεις μέσα στη σάλτσα να ολοκληρώσουν τη βρασά τους στη σάλτσα. Αυτά είναι μετά. Λοιπόν, πάμε για το δικό. Εσείς αυτά που τα μάθατε. Εγώ στην κασίδα μου, γιατί έπρεπε να φάω όταν ήμουν φοιτητής. Εγώ έχω πάει σε ειδική σχολή. Έχεις πάει σε ειδική σχολή, Βασίλη. Ναι, πώς βράζουμε το μακαρόνι. Ακμή. Μεγάλη ακμή και παρακμή. Πάμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ψαρονέφρι με κρέμα μπαλσάμικο και μαύρη ζάχαρη. Θα χαλάσουμε το κρέας. Σε παρακαλώ, η Σοφία είναι σεφ στη Μύκονο, έτσι. Μιλάμε τώρα για απαιτητικούς ουρανίσκους. Ναι, δεν μου έχεις σωστά. Τι λέω, πόσο το χρεώνει τώρα αυτό. Ήθελα να πω, πόσο το χρεώνει αυτό η Σοφία. Ψαρονέφρι με μπαλσάμικο και ζάχαρη. Όσο το PlayStation. Δίνεις το νεφρί σου για ένα ψαρονέφρι. Λοιπόν, θα πάρετε το ψαρονέφρι και θα το κόψετε εγκάρσια. Νάτι. Δηλαδή πώς? Σε μικρά κομμάτια. Ναι. Εσύ πες πώς. Το εγκάρσια. Καταρχάς το ψαρονέφρι πώς είναι? Σαν ένα μπούτι κοτόπουλο. Είναι σαν μπριζόλα. Σαν μπούτι κοτόπουλο. Μπράβο, τώρα κατάλαβα. Δεν έχει κόκαλο, σαν στήθος. Σαν στήθος κοτόπουλο. Θα το κόψεις. Πώς είναι το εγκάρσια? Εσύ πες. Οριζόντια. Για μήκος. Ωραία. Άρα εγκάρσια. Διαμήκος. Κάθετα. Αυτό που είπες στο οριζόντιο είναι το διαμήκος. Ναι. Το κάθετα είναι το εγκάρσια. Ωραία. Πώς το δεν φοβώ? Λέει όχι όμως. Ό,τι οριζόντια. Ναι. Οριζόντια. Διαμήκος. Οριζόντια διαμήκος, εγκάρσια κάθετα. Ναι. Άρα το κόβεις κάθετα. Κάθετα θες. Έτσι. Άρα. Είναι. Το βάζετε λοιπόν. Άρα. Κομμάτια. Τι. Τι. Κάθετα δηλαδή. Εγκάρσια. Έτσι. Θεέ μου. Λοιπόν, βάζουμε μετά. Τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Τα βάζουμε σε ένα σκεύος με αλάτι, πιπέρι, καστανή ζάχαρη. Μου το διευκρινίζει ότι θέλει καστανή ζάχαρη, όχι μαύρη. Α, καστανή. Δεν την πιάνει μαύρη, καστανή είναι μαύρη. Δεν έχει μαύρη. Ρε Ιωάννα, θα μας τρελάνε. Ρε Βασίλη, πες και εσύ. Έχει μαύρη ζάχαρη. Αυτό που λέμε μαύρη ζάχαρη είναι καστανή. Καστανή. Ωραία. Ναι. Δεν υπάρχει πιο μαύρη από την καστανή. Τάξη... Σου έχουν δώσει κάτι πιο μαύρο για ζάχαρη. Ναι. Δεν ήτανε. Τι ήταν? Δεν ξέρω. Τώρα φάτο. Λοιπόν, παιδιά, είναι πολύ μαύρο. Δεν ξέρω τώρα. Ήταν γλυκό. Δεν δοκίμασα. Ακόμα. Α, είναι μελάσα. Η μελάσα δεν είναι υγρό, ρε. Είναι παχύρευστη. Αυτό που λέει είναι κόκκι. Απλά υπάρχει η ακατέργαστη καστανή που είναι έτσι σαν πιο ξερή, ας πούμε, και υπάρχει και η άλλη που είναι και μαλακή. Πάμε παρακάτω, αρχιστήκαμε. Τέλος πάντων. Λεπτές φέτες κρεμμύδι, αρκετό ελαιόλαδο και κρέμα μπαλσάμικο. Μαύρο μπαλσάμικο. Εντάξει. Το ανακατεύουμε και τα αφήνουμε για μισή ώρα περίπου να ξεκουραστεί. Βάζουμε ένα τηγάνι πάνω στο μάτι, χωρίς να έχει κάτι μέσα, δηλαδή δεν βάζουμε λάδια και τέτοια. Και μόλις κάψει, αφού δεν έχει κάτι μέσα, τι θα κάψει? Το τηγάνι σκέτο. Ναι. Okay. Βάζουμε μέσα το ψαρονέφρι. Άκου τώρα, γιατί θα βγάλει τα ζουμιά του μάλλον το ψαρονέφρι. Αρπάξει απ' έξω, να κάνει κρούστα θες. Λοιπόν, να είναι λύση λεπτή στρώση στο τηγάνι και το ψήνουμε σε πίσιμο όπως μας αρέσει. Δηλαδή, πώς το θέλετε. Εγώ το θέλω medium rare. Ποιες είναι οι βαθμίδες, Ιωάννα? Περίμενε τώρα. Είναι το καλοψημένο. Πώς well λέγεται? Done. Μπράβο. Mm-hmm. Είναι το medium rare. Το rare τι είναι? Ολιγομό. Το rare. Το rare. Το medium. Είναι άλλο το medium και άλλο το rare. Όχι ρε, τρεις βαθμίδες είναι. Rare, medium, well done. Και περισσότερες είναι, αλλά αυτές είναι βασικές. Ναι, υπάρχουν θέλω... μετά οι ενδιάμεσες. Medium well, αυτό medium rare. Εγώ θέλω medium well. Υπάρχουν και τα άκρα, το blue. Πόσα λεπτά δηλαδή? Δεν ξέρω πόσα λεπτά. Το blue είναι με αίμα. Με αίμα, ναι. Που δεν είναι αίμα. Πόσα λεπτά θέλει το medium? Εξαρτάται από το πόσο παχύνει το κομμάτι κρέας, τι κρέας είναι. Εγώ θα το κάνω αυτό. Εσύ θες να φας medium ή να φορέσεις medium? Γιατί άμα είναι να φορέσεις medium δεν πρέπει να φας πολύ. Απλά. Όχι, όχι, εγώ το θέλω. Δεν θέλω να έχει αίματα, ρε παιδί μου. Πώς το τρώνε, θα το ζητάω. Μπριζόλα το θες εσύ, με κάρβουνο, να έχει πιάσει απ' έξω. Να έχει πιάσει απ' έξω. Α, το και ώρα. Είναι ο ουρανίσκος σου όμως, μην τον χαλάσεις, α, τον έτσι εκλεπτισμένο. Να το το φιλί, να το παιδιά! Όποιος σεβόταν τον εαυτό του στην εφηβεία του, όσοι γεννήθηκαν στα 80s, οι κοπέλες σίγουρα και μερικοί άντρες, δεν είναι κακό, ήξεραν το χορευτικό του «Με ένα φιλί θα τρελαθώ». Ναι! Πάμε όλοι μαζί. Πολύ ιατρικό τραγούδι. Yeah, 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 yo! Και! Ουθένα. Μέσα στην άδεια μου καρδιά. Τι άλλο θέλεις να μαγεύεις τη ζωή μου? Δώσ' το! Θα τρελαθώ. Τρέμω και νιώθω πανικό. Με ένα φιλί μισά.
πες μου ξανά πως μ' αγαπάς. Με ένα φιλί θα τρελαθώ, τρέμω και νιώθω πανικό. Σαν τη μόρα ακούγομαι. Ρε εσύ ξέρεις ποιο είναι. Υπήρχε ένα συγκρότημα που λεγότανε 4Play. Ναι βέβαια. Υπήρχαν και οι σφαίρες. Αλλά η 4Play που μέσα ήταν και ο... Μετά του Σουάν δεν ήταν η 4Play. Έτσι αντίστοιχο boy band. Ναι που είναι κάπως νεπλάκι και στο ρυθμό ο... Ζαν... Ο Ζαν Μπατίστ. Ήταν εκεί. Ένα τραγούδι πώς λέγεται. Έτσι. Για κάτσε να δέσω την μπλούζα μου πάνω να φαίνεται το έχω μπουστάκι. Δυναμώστε το λίγο στο αυτοκίνητο. Ναι, κάτι μου θυμίζει. Δεν θα τραγουδήσω πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι. Πάει με μία αναπνοή. Δεν κάνεις καθόλου παύση. Κλαις αν δακρύσω, σπας αν ραγίσω. Έχω την πληροφορία ότι ο Τιτάνας Μιχάλης Ρακιτζής έχει κάνει tour, λέει, με τον Ian Gillan, τον Deep Purple. Ian Gillan. Gillan, ναι. Φυσικά και έχει κάνει. Αλήθεια. Άντε καλέ. Έχουν κάνει και κανένα ντουέτο. Έχουν κάνει. Τι έχουν κάνει. Η Αγγίλαν, Μιχάλης Ρακίτζης, είστε στο τέλος. Σε παρακαλώ, Βασιλική, τρέλανε με τώρα. Όχι, έχει κάνει η Αγγίλαν με την Σοφία Αρβανίτη. Τραγούδι που έχει γράψει ο Μιχάλης Ρακίτζης. Αυτό που λέγε Πεθαίνω στην Ερημιά. Αυτό. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Λοιπόν, το άλλο που λέγαμε το Σαν ένα μπάσκο του λίδι το μάτι. Ναι. Σαν ένα μπάζ που του λείπει το μάτι. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι αυτό το μπάζ που του λείπει το μάτι. Έλα, μωρέ, το πρώτο τραγούδι που έβγαλε ο Μιχάλης, το «Δε μεγαλώνω». Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι, αυτό σίγουρα δεν είναι. Έχεις μπερδέψει λίγο τους... Πού είναι το ξένο που περιμένω. Ήρεμα, ήρεμα, παιδιά, δεν είναι καφέ. Εδώ δεν είναι, παιδιά. Εδώ δεν είναι σαν τουιτσάδικο ξενυχτάδικο. Τι θα γίνει με αυτό που έχουμε αναγγείλει χωρίς μαγιονέζα τόση ώρα. Σας είπα εγώ πατάτες μέσα. Λοιπόν, η κοπέλα θα τα βρει όλα. 6-9-8-104-104-6 μάπες μου, ό,τι θέλετε, γιατί My Radio 104,6 και Μάπες Show παίζει τα δικά σου. Παραγγείλτε τα λοιπόν. Καλή ώρα είναι 10:05. Εντάξει, γιατί έγινε, έχεις τίποτα να κάνεις. Έχουμε δουλίτσες, κυρία. Γιατί δουλίτσες να κάνεις, για πες μου. Εγώ σίγουρα όχι. Σχολάνε οι άλλοι από το γυμναστήριο. Δεν έχουμε, ρε παιδιά, αυτό το ξένο το με τη Σοφία Αρβάνιτ που λέει πεθαίνω στην ερημιά. Το όχι, ρε. Καλεβάλτο. Ποιο είπε όχι. Που είναι η Αγγίλαν. Αυτό, αυτό, αυτό. Βάλε, βάλε. Είναι πολύ ωραίο. Γιούλα λέει ότι σε αυτό το βίντεο κλιπ έπαιζε η Ιβάνα Μπάρμπα. Α, ωραία. Get away. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε. Αν με επιτρέπετε, συγγνώμη Βασίλη, εσύ που είσαι millennial, θα βρεις το χάσμα συνέχεια μπροστά σου σε αυτή την εκπομπή. Ρίξε με μέσα στο χάσμα. Να σας πω ότι τα Jack and Jones είναι εδώ. Περιμένουμε πώς και πώς τη μεγάλη μας συνάντηση 5 του μηνός στο κατάστημα της Νέας Ερυθρέας με ό,τι ρούχα πραγματικά γουστάρετε. Θα τα βρείτε εκεί και εκμεταλλευτείτε τώρα την Ερυθρέα στις 11 το πρωί της. Του Σαββάτου για να γνωρίσετε καλά τα Jack and Jones και στις προσφορές τους, αλλά ούτως ή άλλως τα καταστήματα είναι παντού. Θέλω να κλείσουμε με μια μπαλάντα τότε που εμείς ήταν η εποχή των parties και πηγαίναμε γιατί γουστάραμε. Πηγαίνεις εσύ και έλεγες στο κοριτσάκι θες να χορέψουμε. Ναι, γιατί εγώ τότε πήγαινα, ήμουν ο μόνος να ξέρετε που πήγαινα με γραβάτα. Ω Θεέ μου, τραύματα παιδικά. Βάλτε το κομμάτι μπάσκετ και φεράκι. Μ' άρεσε. Μου τη φοράει. Φάση που ήσουν 50 κιλά. Αλλά γραβάτα, όχι λαστιχάκι. Που ήσουν 8 κιλά. 55 κιλά έκτη δημοτικού. Το εκτιμώ που δεν φορούσε λαστιχάκι όμως. Όχι λαστιχάκι. Και την ήξερε να τη δένει μόνο ή μόνο. Μόνο μου. Μπράβο. Ο πατέρα μου δεν ήξερε, εγώ την έδαινα του πατέρα μου. Α, κάτσε τώρα, έκανε level up. Πρόσεξε τώρα. Πηγαίνα και τα πάρτι τα πιο ρε παιδί μου έτσι μετριοπαθή που είχαν μάνα εκεί. Γιατί στα καλά, ναι. Στα hardcore δεν υπήρχε ούτε μάνα. Ήταν σε ένα σπίτι που μετακομίζαν και τα λοιπά. Έμπαινα εγώ, έμπαιναν όλοι να πούμε, λέγε γεια σας, με τα flight όλοι. Όλοι ίδια διακοντινόμασταν, flight και... Και έσκαγε ο γαμπρός. Και κάλικα ρε φίλε, στο μανίκι και παντέρα κονκάρδα. Έχει και δημοτικού. Τον κάλικα που τον είχαν βρει. Έλατε. Τέλος πάντων. Ήτανε μόδα. Λοιπόν, μπαίνανε μέσα, γεια σας, για χαρά, γεια σας. Λέω, η μάνα κούνα και το κεφάλι της κακομέρα η μάνα. Και μόλις έμπαινα, ήρθε και ο γαμπρός. Λοιπόν, τότε λοιπόν, καθόμασταν στους καναπέδες, τα κορίτσια απέναντι στα αγόρια. Και τα αγόρια είχαν πια. Αρένων θηλαίων καθώς ήσασταν καλέ στου καναπέδε. Τρώγαμε όμως και φαΐ όμως. Δεν είναι σαν του γύφτου εδώ πέρα που κάνουν πάρτι και δεν έχει φαγητό. Είχε τα κεφτεδάκια τη κυραβέφα. Το τυροπιτάκι το πήγαινε γόνα. Μπράβο, το πορτοκάλι που τον τίνανε. Τα καναπεδάκια. Τις μπομπίτσες. Μπόμπες. Είχε τα διάφορα. Λοιπόν, καθόμασταν λοιπόν και προσέξτε τώρα. Και χορεύουν, ναι, θα σου πω. Τότε θα κλείψω το χάρτη ή send me an angel. Δεν ξέρω τι θες. Ναι. Όταν λοιπόν βάζαμε στην άλλη, χορεύαμε και τα λοιπά. Χορεύανε, εγώ δεν χορεύω, είμαι και χοντρός. Τα ξένα στην αρχή. Εγώ περίμενα τα blues. Και μετά παίζαμε πυθία και πλάτες. Αλλά. Ναι, όταν μπαίνανε τα blues, τι γινότανε. Για να μην καρφωθείς, χόρευες ρε παιδί μου στα blues.
τις κοπέλες. Πήγαινες, τις έλεγες. Ναι. Να χορεύουμε. Χορεύουμε, έλεγε αυτή. Ωραία. Την έπιανες από τη μέση, σε έπιανε αυτή από τους ώμους. Από τη γραβάτα. Αυτό το πολύ άβολο χορό. Παναγία μου, πρόσεξε. Είχες όμως τα πάρει ποια θες. Δεν τη ζητάγεις πρώτη αυτή. Είχες τα πάρει ποιο τραγούδι. Είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια τότε. Ρε σατανά. Ναι, ήταν το Everything I Do It For You. 6,5 λεπτά. Του Brian Adams, 6,5 λεπτά, το long version. Μάλιστα αυτό έκανε στη μέση μια παύση και έλεγε. Everything I do it for you. Σταμάταγε, έκανε μια παύση και ακούγονταν όλοι μέσα στο σκοτάδι. Δεν τέλειωσε, δεν τέλειωσε. Γιατί έκανε μετά πιανάκι, έκανε το πιανάκι. Τιν, 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 τιν. Και συνέχιζε. Εκεί λοιπόν έπαιρνε αυτή που σου αρέσει. 6,33. Έπαιρνε αυτή που σου αρέσει. Αυτό να βάλουμε. Λοιπόν, σου αρέσει. Πρόσεξε, όλες τις χόρευες από την μέση, αυτή που σ' άρεσε. Πού τη χόρευε, πού τη χόρευε. Έσφυγε τα χέρια πίσω, τάδενες. Να κολλήσει πάνω σου. Όχι. Α. Κανονικά σε απόσταση. Α. Πρόσεξε. Αν τώρα και κίνησε. Γουστάρι, σ' άφηνε, παιδί μου. Εσύ έκανε κάτι σαν γραφομηχανή και κατέβαζε χέρι, αλλά όχι. Όχι, κατέβαζε και χέρι, Ουγγαρέζε. Ναι, και κίνιο. Ρε, σε αυτή που υπήρχε θέ, που κάναμε, ναι. Που παίζαμε, που ήμασταν πιο ζωντανά. Ή αυτή, ας πούμε, έλεγε, όχι, μπήκε το κομμάτι, θα μου έρθει ο άλλος για χορό. Μικρός έμπαινες έτσι, μεγάλος, τι έπαθες, βρε, αγόρι μου και το γάλασες. Το... τι γίνεται. Τι γίνεται. Ένα μπλουζ θες εσύ να γίνεις ο εαυτός σου και πάλι. Να βάλεις τη γραβατούλα σου την παιδικιά. Λοιπόν, το κλείνω. Θα κάνουμε για τη γιορτή μου μια παρτάρα που θα χορέψουμε μπλουζ. Θα μου λέγε, θα χορέψουμε μπλουζ, θα κουφτώσουμε. Να το. Λίγο την αρχή, βάλε λίγο. Μ' αρέσει τώρα, το κόβεις το καλύτερο. Φώναξε την Τσάσο. Τσαουσέλια! Καλή, είναι 10 και 4, πρέπει να φύγω. Εγώ δεν έχω τίποτα να κάνω, 2,5 βγαίνω. Για χόρβες μπλουζ μωρί. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα να το χορέψουμε. Τον Τιτανικό. Αχ, Bon Jovi, παιδιά, always. Τον Τιτανικό βρε ναυάγιο. Έλα εδώ να το χορέψουμε. 10 και 4 είναι αγόρι μου. Και τι θες να κάνεις. Πάει η εκπομπή του κοριτσιού πάλι. Έλα μωρέ, μας αγαπάει. Ας το χρειάζομαι, δώσε μου λίγο. Εντάξει. Το ξέρεις αυτό, send me an angel. Ρε παιδιά, ένα άλλο που λεγότανε Time. Να. Wind of Change. Όχι, και το ούτε. Όχι. Λοιπόν, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ακούει My Radio 104,6. Έρχεται Αργυρός Ζόζεφιν. Παντελής Παντελίδης, έρχεται. Σαν ακούω τον Νικολακόπουλο. Ρε παιδί μου, να σου πω λίγο. Εγώ μαζί σου είμαι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά άκουσε λίγο. Είναι καλά το προφίλ του ραδιοφόρου δηλαδή. Αλλά εντάξει, ό,τι θες εσύ. Αλλά εντάξει, κάντο έτσι και θα σου πω. Έρχονται Μέλισσες, Νίκος Απέργης, ξανά Κωνσταντίνος Αργυρός. Ό,τι θέλετε θα τα ακούσετε εδώ. Εμείς ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος, Ιωάννα Λαΐου, Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Μάπες μου αγαπημένοι, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο, 7 ώρα το πρωί.